Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σήμερα στην εκπομπή υπάρχει λύση. Ο Γιώργος Χριστόπουλος, ο φοροτεχνικός, η Σουζάνα Κλιμεντίδη, δικηγόρος, και η Ασπασία Παπαθανασοπούλου, η εργατολόγος. Θα βρούμε λύσεις και θα απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Πάμε όμως πρώτα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Με σύνθημα απέχουμε από την αξιολόγηση. Δεν υποκύπτουμε στους εκβιασμούς της κυβέρνησης και ζητώντας την επίλυση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία πραγματοποιεί σήμερα πανατική στάση εργασίας από τις 8 έως τη 1 το μεσημέρι και 24 ώρη απεργιακή κινητοποίηση στα περιφερειακά νοσοκομεία. Χιλιάδες φορολογούμενοι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να χάσουν μέσω κατασχέσεων από την εφορία σημαντικά ποσοστά από μισθούς, συντάξεις και λοιπά ασφαλιστικά βοηθήματα μέσω τραπεζικών λογαριασμών κοινών με οφειλέτες του δημοσίου, έστω και αν έχουν δηλώσει στους λογαριασμούς αυτούς ως ακατάσχετους. Ο λόγος είναι ότι η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει στο δημόσιο να κατάσχει από κοινούς λογαριασμούς τα διαθέσιμα υπόλοιπα που αντιστοιχούν στα ποσοστά κυριότητας που κατά τεκμήριο έχουν οφειλέτες του δημοσίου στους συγκεκριμένους λογαριασμούς, έστω και αν οι έτεροι συνδικαιούχοι, μη οφειλέτες του δημοσίου, έχουν δηλώσει τους λογαριασμούς αυτούς ως ακατάσχετους. Μόνο εφόσον και οι οφειλέτες του δημοσίου συνδικαιούχοι έχουν δηλώσει και αυτοί τους ίδιους λογαριασμούς ως ακατάσχετους, γλιτώνουν και οι μη οφειλέτες τις κατασχέσεις. Στο θέμα της αξιολόγησης αναφέρθηκε ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος έκανε λόγο τόσο για την καθυστέρησή της, όσο και για την αργοπορία της καταβολής της υποδόσης. Πάμε να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του. Η κυβέρνηση, με τους γνωστούς, χαλαρούς ρυθμούς της, έχει μεταθέσει την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης στην καλύτερη περίπτωση για το τέλος του έτους. Τέλος Οκτωβρίου όμως, έχει μετατεθεί και η υποδόση των 800 εκατομμυρίων ευρώ. Το τελικό ναι περιμένει η κυβέρνηση από τους θεσμούς προκειμένου να προχωρήσει στην εφαρμογή του σχεδίου ρύθμισης των οφειλών ελεύθερων επαγγελματιών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και στην αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών τους. Στους οφειλέτες θα δοθεί δυνατότητα να εξοφλήσουν σε 120 δόσεις με διαγραφή μεγάλου μέρους των προστήμων και των προσαυξήσεων. Για τις ασφαλιστικές εισφορές θα οριστεί πλαφόν ως προς το ύψος του εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζονται. Οι διατάξεις για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, τα κριτήρια ένταξης και το πλαφόν στις ασφαλιστικές εισφορές θα αποτελέσουν αντικείμενο συζητήσεων στο νέο κύκλο διαπραγμάτευσης που αρχίζει με τους εκπροσώπους των θεσμών. Στο Υπουργείο Εργασίας εκτιμούν ότι το θέμα θα κλείσει το αργότερο στις αρχές Νοεμβρίου. Αμέσως θα εκδοθούν υπουργικές αποφάσεις για την εφαρμογή των νέων διατάξεων. Επιδότηση έως και 350 ευρώ το μήνα αναεργαζόμενο προβλέπει το πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκε χθες σε ΦΕΚ και αφορά σε επιχειρήσεις που θα δεχθούν να μετατρέψουν τους αποσχολούμενους με δελτίο παροχής υπηρεσιών, το γνωστό μπλοκάκι, σε μισθωτούς με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Αναφέρεται σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Προβλέπει την επιχορήγηση της εργοδοτικής εισφοράς με κίνητρο την ενίσχυση της αποσχόλησης για χρονικό διάστημα 18 μηνών και θα παραμείνει ανοιχτό έως ότου καλύψει 40.000 εργαζομένους με μπλοκάκι. Η σχετική δαπάνη εκτιμάται σε 156,8 εκατομμύρια ευρώ και σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας θα καλυφθεί από τον ειδικό λογαριασμό για τη στήριξη των ανέργων ελεύθερων επαγγελματιών που υπάρχει στον ΟΕΔ. Σε ετήσια βάση, η δαπάνη κατανέμεται σε 60 εκατομμύρια ευρώ για κάθε ένα από τα έτη 2018 και 2019 και 36,8 εκατομμύρια ευρώ για το 2020. Τις επόμενες ημέρες, οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν λάθη στα στοιχεία των ακινήτων τους που φούσκωσαν τον λογαριασμό του φετινού ένφια. Το εκαθαριστικό του ένφια αποτυπώνει ό,τι ακριβώς έχει δηλώσει ο κάθε φορολογούμενος στο Ε9 για τα ακίνητά του.
Οπότε, όποια λάθη έχει εντοπίσει μπορεί να τα διορθώσει με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε9, η οποία συνοδεύεται με πρόστιμο 100 ευρώ. Η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή τροποποιητικών διορθωτικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 για το 2017 θα είναι διαθέσιμη στους φορολογούμενους μέσω της εφαρμογής Ε9 περιουσιολόγιο. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης Ε9 εκδίδεται νέο εκαθαριστικό. Και στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε τις διεθνείς ειδήσεις της ημέρας. Τουλάχιστον 15 είναι οι νεκροί από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Βόρεια Καλιφόρνια, ενώ ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση φυσικής καταστροφής. Οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει πάνω από 2.000 κατοικίες και επιχειρήσεις και τουλάχιστον 450.000 στρέμματα γης. Σύμφωνα πάντως με τις αρχές, ο απολογισμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς αγνοούνται περίπου 150 άνθρωποι. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα μικρό αεροσκάφος έπεσε σε κήπο σπιτιού στην Βραζιλία. Σύμφωνα με τις αρχές, νεκροί είναι οι τρεις επιβαίνοντες, ενώ δεν υπάρχουν τραυματίες ανάμεσα στους ένικους του σπιτιού. Μία ακόμη καταδίκη σε δημοσιογράφο αποφάσισε δικαστήριο της Τουρκίας. Αυτή τη φορά πρόκειται για την Αϊλά Αλμπαϊράκ, δημοσιογράφο της Wall Street Journal, με τουρκική και φιλανδική υπηκότητα. Το δικαστήριο την καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 1 μήνα για τρομοκρατική προπαγάνδα υπέρ του κουρδικού ένοπλου αυτονομιστικού κινήματος PKK, το οποίο η Άγκυρα θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση. Η δίκη διεξήχθη ερήμην της, καθώς η Αλμπαϊράκ βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ πρόκειται να ασκήσει έφεση εναντίον της απόφασης. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθούν χρήσιμες πληροφορίες. Έλεγχο η πτώση στο χρηματιστήριο Αθηνών. Η Ειρήνη Γεωργιλένη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Ειρήνη. Καλησπέρα, Σοφία. Και από μένα βλέπουμε πτωτική πορεία σήμερα, 0,73% και ο τζίρος παραμένει σε περιορισμένα επίπεδα στις 749 μονάδες ο γενικός δείκτης. Βλέπουμε απώλειες στον τραπεζικό κλάδο και είναι ο κλάδος ο οποίος καταγράφει και τις μεγαλύτερες απώλειες αυτή τη στιγμή, 1,14%. Και πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στις μετοχές, πτώση για την Πειραιώς 1,20%. Επίσης, τοπικά και η μετοχή της Alphabank 1,21%. Θετικά κινείται και η Eurobank 2,39%. Αμετάβλητη παραμένει αυτή τη στιγμή η μετοχή της Εθνικής. Σοφία, να ρίξουμε και μια ματιά στις ευρωπαϊκές αγορές, διότι το θέμα της Καταλωνίας είναι αυτό το οποίο έχει επηρεάσει σημαντικά τις αγορές σήμερα. Από όλες καταγράφει ο δείκτης του Λονδίνου και ο γαλλικός δείκτης 0,04% και 0,25% αντίστοιχα. Αντίθετα, οι υπόλοιποι δείκτες κινούνται ανωδικά. Τα μεγαλύτερα κέρδη, ωστόσο, καταγράφει
ο ισπανικός δείκτης, 1,19%. Βλέπουμε να έχει γυρίσει σε θετικό έδαφος, καθώς χτες ο ηγέτης της Καταλωνίας δεν προχώρησε σε ανακοίνωση της ανεξαρτησίας της Καταλωνίας, και αυτό το αποτιμούν θετικά οι αγορές, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε μια θετική εξέλιξη στο ισπανικό χρηματιστήριο. Σοφία. Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, υπάρχει λύση κάθε απόγευμα κοντά σας. Με τους εκλεκτούς καλεσμένους βρίσκουμε λύσεις για φορολογία, ασφαλιστικό και κόκκινα δάνεια. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με τον φοροτεχνικό μας. Είναι ο Γιώργος Αριστόπουλος. Καλησπέρα, Γιώργο μου. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Είναι πολλά και καυτά θέματα που η επικαιρότητά τους αγγίζει την καθημερινότητα. Αυτά που κάθε φορά φέρνεις και έρχονται στην επικαιρότητα είναι πολύ σημαντικά. Έχει σίγουρα σήμερα ύλη που θα είναι χρήσιμη και πρακτική, και από πού θα ξεκινήσει, θα το βάλει εσύ τη σειρά σου. Θα ξεκινήσουμε και θα δούμε, γιατί το βλέπουμε και με πάρα πολλές ερωτήσεις τηλεθεατών, στο κομμάτι των κατασχέσεων. Το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, ναι, και το έχουμε συζητήσει. Βεβαίως έχουμε και λεπτομέρειες σχετικά με τι γίνεται σε έναν λογαριασμό όταν βρίσκονται και συνδικαιούχοι. Μπορεί να οφείλω εγώ λοιπόν στο δημόσιο, αλλά από την άλλη ο συνδικαιούχος να μην έχει ορίσει κάποιον ακατάσχετο και βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στις κατασχέσεις κοινών λογαριασμών και βεβαίως τι πρέπει να προσέξει. Ένα καινούριο που επέστησε την προσοχή στις εφορίες ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής πρόσφατα, Σοφία μου, ο κύριος Πιτσιλής, είναι, τους λέει με απλά λόγια, προσέξτε κάποια επιδόματα από λάθος, διότι δεν έχουν βάλει τα επιδόματα αυτά, επιδόμα θέρμανσης, επιδόματα προνοιακά, επιδόματα το ΕΚΑΣ και όλα αυτά τα επιδόματα κοινωνικά, δεν πήγανε να κάνουν λογαριασμό. Αυτό που έχει αναδείξει το βασικό, ότι προϋπόθεση είναι να έχω δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό. Να μπω στο για να τάξεις, αποφύγω, με τους κωδικούς, να αποφύγω που το έχουμε πει πολλές για μισθούς, συντάξεις και ακριβώς, τέτοια πράγματα ακριβώς. Μέχρι 1000 ευρώ ή από 1000 μέχρι 1500 το μισό και από εκεί πάνω το ολόκληρο, και τα παραδείγματα ωραία που έχεις βάλει την προηγούμενη φορά. Επέστε λοιπόν την προσοχή, ανεξάρτητα αν δεν έχουν οι άνθρωποι λογαριασμό, προσέξτε, μην τα αγγίζετε αυτά. Και βάζει ενδεικτικά μερικά έτσι. Ενδεικτικά μερικά τέτοια επιδόματα που έχουν να κάνουν περισσότερο με τους ανέργους που να λαμβάνουν υπόψη, όπως επίσης εδώ δίνουμε και μια έμφαση στην πρώτη κατοικία, αυτή που πολλές φορές αναδεικνύεις με τους εκλεκτούς σου καλεσμένους και νομικούς και από εμάς τους φοροτεχνικούς, τι γίνεται στην περίπτωση που η πρώτη κατοικία προστατεύεται από πλευράς τραπέζης αλλά και από πλευράς όμως εδώ εφορίας τώρα έχουμε και την κατάσχεση. Αυτά λοιπόν τα κρίσιμα θέματα, για να μην κάνουμε τις λεπτομέρειες, έχουν να... και μάλιστα με αφορμή ερώτηση ενός βουλευτή στην Βουλή τα έβαλε όλα αυτά στην απάντηση ο κ. Πιτσιλής και επαναφέρει τις διατάξεις με πρακτικό τρόπο, άρα οι τηλεθεατές μας που θέλουν να έχουν περισσότερο το διάβασμα αυτό, ας το δουν αυτό το έγγραφο. Δεν έχει σημασία τώρα να πούμε το τίτλο και το νούμερο. Άμα βάλουν κατασχέσεις, πληστηριασμοί, ρυθμίσεις οφειλών, θα βγάλει παντού, έχει δημοσιευτεί εδώ και 4-5 μέρες στο διαδίκτυο. Πάντως, αυτό που συμβουλεύουμε σε όλους και πρέπει να το γνωρίζουν, γιατί εμείς το τονίζουμε μέσα από αυτή την εκπομπή, είναι ότι αν δεν το έχω κάνει, ακόμα και αν είμαι συνδικαιούχος σε ένα λογαριασμό, πρέπει να δηλώσω ακατάσχετο λογαριασμό. Διότι προστατεύεται, το είδαμε και την προηγούμενη φορά πάρα πολύ αναλυτικά, ότι πρέπει 1.250 ευρώ, είπαμε τα 1.000 κατάσχετο και 50% στα 500 ευρώ, λοιπόν 1.250 έτσι ευρώ, αλλά πρέπει και ο συνδικαιούχος να προστατεύεται σε αυτόν τον λογαριασμό. Πολύ 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 μεγάλη προσοχή, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά. Πάρα πολλοί τηλεθεατές μας έχουν καλέσει, έχουν βρεθεί αντιμέτωποι, είναι συνδικαιούχοι σε λογαριασμούς και έχουν δει πραγματικά να αδειάζουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί. Έτσι. Θα τα δούμε εδώ και πολύ αναλυτικά. Και επίσης μια καινούργια εφαρμογή που έχει
μάλλον επικαιροποιηθεί στο τάξη, στην ανεξάρτητη αρχή. Υπάρχει μια ένδειξη υπηρεσίες προς πολίτες. Εκεί λοιπόν έχει βγει ένα εγχειρίδιο και με μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων δίνει όλα αυτά τα εκλακευμένα ερωτήματα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Είναι πολλά ερωτήματα. Για παράδειγμα, αυτό που έλεγες προηγουμένως είναι μέσα σε αυτά τα ερωτήματα του Υπουργείου. Ακατάσχετα ποσά, εξαιρούνται κατασχέσεις σε χίλια τρίτων. Όλα αυτά που τα έχεις αναλύσει τόσο καλά με πίνακες, πάρα πολύ καλά με ερωτήσεις απαντήσεις. Αλλά είναι και όλα αυτά τα άλλα εδώ, τα ακατάσχετα, δηλαδή όλα αυτά τα επιδόματα, όλες αυτές τις περιπτώσεις, να τα πεις αν θέλεις, δηλαδή. Ακατάσχετα, τα έχει βάλει με τη σειρά. Το επιδότηση ενοικίου. Δεν πρέπει να κατασχεθεί. Αν γίνει, θα γίνει από λάθος. Η κρατική επιχορήγηση πολλές φορές δίνεται σε ανέργους, σε κάποιους που κάνουν κάποια επιχείρηση και παίρνουν επιχορηγήσεις. Το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης, το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, ενισχύσεις χρηματοδοτήσεις, κατάθεση για εξόφληση οφειλής ασφαλιστικού ταμείου. Έβαλα δηλαδή κάποια λεφτά να ξοφλήσω το ταμείο μου, αμέσως πας και μου τα βουτάς. Οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα, όλα αυτά. Επίδομα ενεργείας. Τα πάρεις και κάποια στιγμή να τα βάλεις με αναλυτικά για να τους. Εφάπαξη οικονομική ενίσχυση σε χαμηλό συνταξιούχους. Επιχορηγήσεις που λαμβάνουν όλα αυτά. Χρηματικά βοηθήματα που δίνονται με απόφαση Δημοτικού και Κοινοτικού Συμβουλίου υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις. Είναι μια καινούργια επικαιροποιημένη εικόνα εδώ. Βεβαίως και πολύ σημαντικό, γιατί ιδίως το κομμάτι των επιδομάτων είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέχουν οι τηλεθεατές μας. Και πηγαίνω από το ένα θέμα στο άλλο, γιατί τα παντρεύουμε. Έτσι. Διότι πολλές φορές, για παράδειγμα, στην απαλλαγή του ένφια που έχω 50%, λέμε φορολογητέο εισόδημα 9.000 ευρώ συν 1.000 ευρώ. Στις 9.000 λοιπόν είναι και όλα αυτά τα οποία μπορεί να παίρνουμε και να συμπληρώνουν το εισόδημά μας και δεν το γνωρίζουν κάποιοι και για λίγα ευρώ μπορεί να βγουν εκτός, να χάσουν την απαλλαγή. Και επειδή επέμενε στην αυτή και πρέπει να δώσω και στο σταθμό σας συγχαρητήρια και σε εσένα προσωπικά, επιμείναμε όλοι και η εφαρμογή αυτή όπως ξέρεις άνοιξε και διόρθωσε αυτές τις χαμένες περιπτώσεις, δηλαδή τα θέσια που ήρθανε και χάσαν τις εκτόσεις ορισμένοι συμπολίτες μας νοικοκυριά. Είτε ήταν με τα κριτήρια που υπάρχουν τα εισοδηματικά, δίνει 50% έξω στον ένφια. Μιλάω για τον ένφια, μιλάω τώρα. Φωνάξτε. Δεν χρειάστηκε να πάνε σε εφορίες να διορθώσουν, γιατί το λάθος είχε γίνει. Όπως το είπες ακριβώς, πήγαινε πάνω στο μισθό, το έστελνε το ταμείο το τάδε και το βάζει μέσα στο κουτάκι, το λέω κουτάκι πρακτικά, στα φορολογημένα. Άρα το μεγάλο και το συμπλήρωνε λοιπόν συμπλήρωνε, και έβγαινε ένα μεγαλύτερο εισόδημα. Πήδαγε πάνω από λοιπόν, το όριο, το 9.000 με 100 ευρώ, με 50 ευρώ. Και του έχανε την έκπτωση. Αυτό ήταν, δικαιούνται έκπτωση στον ένφια το 50% με τα εισοδηματικά κριτήρια και μετά είναι οι πολυτεχνικοί που έχουν 100% απαλλαγή από τον ένφια. Αυτή η διόρθωση, διότι τους ανέβαζε τα ποσά από κάποια τέτοια μικρά επιδόματα τα οποία δεν ήταν είναι αφορολόγητα, αλλά κακή συμπλήρωση από τα ταμεία στην αυτόματη λήφθη, αυτό διορθώθηκε και αυτά ήρθαν νέες καθαρίσεις και διορθώθηκαν τα ποσά και ευτυχώς οι συμπολίτες μας αυτοί δεν ταλαιπωρήθηκαν. Αλλά αυτό όμως οφείλω να το ξαναεπαναλάβω, ήταν μια επιμονή δική σας και δική σου προσωπικά που το ανέδειξες με επιμονή, έφτασε στα αυτιά που πρέπει και λέγαμε τότε μην πάνε οι άνθρωποι αυτές τις εφορίες να κάνουν συμπληρωματικές δηλώσεις, υπομνήματα, αιτήσεις κλπ. Έγινε όπως λέμε. Πώς θα λέμε τη λέξη, οίκοθεν. Δηλαδή, εδώ, Γιώργο μου, το βλέπεις κάθε απόγευμα, πραγματικά ανοίγουμε τα μικρόφωνα. Όλοι εσείς είστε οι πρωταγωνιστές. Εδώ θέλουμε να ακούμε τους τηλεθεατές, γιατί βιώνουμε, το ζούμε. Αυτό, άρα λοιπόν, εμείς από αυτή την εκπομπή θα λέμε τα πράγματα πάντα έτσι όπως και είναι. Και θέλω να ξανακαταθέσω κάτι από περίσσευμα καρδιάς, ότι αυτά τα μηνύματα που σου έρχονται και ακούμε από τους τηλεθεατές εδώ, Σοφία, εμένα προσωπικά, εσύ. Έχεις με τη δική σου ανάλυση και την δημοσιογραφική σου αισθητήριο. Αλλά εμένα με αγγίζουν, διότι με αυτά μου δίνουν ιδέες. Πολλές φορές όταν βρίσκομαι και λόγω της θέσης μου στο συνδικαλιστικό φορέα μας με το θέμα των συλλόγων μας, μας δίνουν ιδέες και πάμε και ζητάμε πράγματα από το Υπουργείο για να λυθούν τα γραφειοκρατικά αυτά θέματα. Άρα λοιπόν είναι μια πηγή η εκπομπή σου και για εμάς τους φοροτεχνικούς που φιλοξενούμε εδώ
που μπορούμε να τα, όπου μπορούμε να τα να επικοινωνούμε αυτά τα ζητήματα, τα γενικά θέματα βέβαια, όχι τα ειδικά του καθενός, του συμπολίτη μας, αλλά τα γενικά θέματα που είναι είτε από κακό χειρισμό, είτε από γραφειοκρατία, είτε από αυλεψία της φορολογικής διοίκησης, και τα λάθη τα καθημερινά τα βλέπουμε, τα σχολιάζουμε. Και δεν θέλουμε να κάνουμε λάθη, γιατί τα πληρώνουμε πολύ ακριβά. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Στο 901-90-15-035 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για τα γραπτά σας μηνύματα SBC, και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-777. Εδώ κάθε απόγευμα ανοίγουμε τα μικρόφωνα, βεβαίως διαβάζουμε όλα τα μηνύματά σας και δίνουμε λύσεις και απαντήσεις σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Το είπαμε και πριν από λίγο στο δελτίο. Τι γίνεται με τις διορθωτικές δηλώσεις, αναφέρομαι στον ΕΝΦΙΑ. Υπάρχει λοιπόν, κάποιοι δεν έχουν αποτυπώσει σωστά την εικόνα του ακινήτου στο Ε9. Άρα λοιπόν σε λίγες μέρες θα μπορούν να κάνουν και τις διορθωτικές της τελευταίας χρονιάς, αν δεν κάνω λάθος. Θα είναι μια καινοτομία στη δική σου εκπομπή, Σοφία, την επόμενη φορά που θα έχω την χαρά να είμαι κοντά σου. Θα δώσουμε περίπου 20 περιπτώσεις ΣΟΣ που βρέθηκαν λάθη. Τις περισσότερες συνηθισμένες. Ούτως ώστε θα τις βάλουμε μία-μία, θα τις δείξει εσύ γραφικά ωραία, για να πούμε στους τηλεθεατές και στους ενδιαφερόμενους, μην κάνετε αυτά τα λάθη όσο μπορείτε και τα αποφεύγετε. Άρα λοιπόν, πολύ σωστά είπες και προηγουμένως στο ειδησιογραφικό μέρος σου, ότι αυτές οι διορθώσεις κοστίζουν. Το καλό είναι ότι πιέζοντας και στο Υπουργείο, αν το ίδιο λάθος αναφέρεται, ας πούμε, σε μια σειρά ετών, αναφέρομαι. Έχει ένα πρόστιμο. Αρκεί βεβαίως να είναι το ίδιο λάθος. Να είναι το ίδιο λάθος, πολύ σωστά. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχω κάνει λάθος στον όροφο. Έχω κάνει λάθος στα τετραγωνικά. Έχω κάνει λάθος στο χαρακτηρισμό ενός αγροτυπαρχείου, αν είναι με ίδρυυση, αν είναι με, όπως το λένε, ποσκότοπος, ή αν είναι οποιοδήποτε καλλιεργήσιμο κλπ. Και δεν έπρεπε να πάει σε αυτή τη θέση, σε αυτό το κουτάκι. Αυτό στοιχίζει. Διότι άλλο χαρακτηρισμό, άλλο η καθάριση, αλλιώς μπαίνει το καθένα. Εκεί λοιπόν, αν είναι το ίδιο αυτό λάθος, στον ίδιο κωδικό, ας το πούμε έτσι πιο πρακτικά. Άρα αν είναι, για παράδειγμα, το 16-15-14, θα μπορώ λοιπόν να πληρώσω το πρόστιμο των 100 ευρώ. Είναι το ίδιο λάθος για το ίδιο ακίνητο και το πηγαίνω λοιπόν. Και το λέμε τώρα στους λεπτές, γιατί τώρα το ανακάλυψα. Αλλά πιθανόν αυτό δεν είναι μόνο το επειδή παραμένει και το βλέπω τώρα. Πάω πίσω και έρχεται από χρόνο σε χρόνο μόνο. Δεν κάνω κάθε χρόνο τις ίδιες. Όταν είναι ίδια τα κίνητα, δεν τα ξαναπαναλάβω. Τις μεταβολές κάνω. Άρα λοιπόν, θα πάω πίσω να δω μήπως ήταν και πέρσι και πρόπερσι και να το διορθώσω από εκεί και πέρα. Υπόψη είναι από το 2011 και μετά γίνονται ηλεκτρονικά όλα αυτά. Mm-hmm. Που λέμε τώρα, έτσι. Και επίσης να σας πω ότι το ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές εδώ και με τον κύριο Χριστόπουλο, και θα πάω στους δύο τηλεφωνητές και θα συνεχίσουμε με τα λάθη του ΕΝΦΙΑ. Για να κάνετε, να μεταβιβάσετε το κινητό σας, επειδή χρειάζεται πιστοποιητικό πενταετίας, προσέξτε, πρέπει τουλάχιστον την τελευταία πενταετία να αποτυπώνουμε σωστά το κινητό μας. Ο κύριος Γιώργος είναι ο τηλεθεατής μας. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω πού παίρνουμε το πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης. Το πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης. Ναι. Το πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης. Ναι, αυτό είναι στην περιφέρεια, στο πρωτοδικείο της έδρας σας. Ναι. Βέβαια, παλιότερα ήταν και στα πιο μικρά στερεμνοδικεία. Αυτό δεν υπάρχει τώρα. Υπάρχει ειδική υπηρεσία στα πρωτοδικεία. Εντάξει, ευχαριστώ. Γεια σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσουμε στην κυρία Πόπη. Καλησπέρα σας. Μας ακούει η τηλεθεατριά μας. Κυρία Πόπη, μάλιστα δεν μας ακούει η τηλεθεατριά μας. Θα μας μιλήσετε ή όχι? Μάλιστα. Έχει πέσει η γραμμή, μάλλον δεν μας ακούει η κυρία. Αρκετές ερωτήσεις. Θέλω να μείνουμε όμως λίγο στα λάθη, γιατί ακόμα και σήμερα έχουμε αμελήσει. Ξέρεις, πάρα πολλοί με καλούσαν πριν 2-3 μέρες και μου λέγαν το εξής. Σε διάφορες περιοχές της Αθήνας έχουν αλλάξει του... Δηλαδή, εκεί που έμενα στον αριθμό 3, με έχουν αλλάξει τώρα και μένω στον αριθμό 5, για παράδειγμα. Αυτό, λοιπόν, πρέπει να δηλωθεί? Η ακριβής τοποθεσία και τα στοιχεία μπορεί να αλλάξουν όχι από αιτία. Σε κάθε περίπτωση, όμως, πρέπει να είναι επικαιροποιημένα τα στοιχεία ακριβώς. Mm-hmm. Δηλαδή,
Αυτό που λέει, Σοφία μου, μέσα ο νόμος, ότι κάθε ακίνητο δηλώνεται στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται, τα πάντα, έχει αναλυθεί. Ναι, γιατί και ο αριθμός είναι πολύ σημαντικός, Γιώργο, το έχεις αναφέρει πάρα πολλές φορές. Άρα λοιπόν, αυτές. Ναι, βεβαίως, έχει εδώ, θα μπορούσα να. Ξέρεις πόσοι τηλεθεατές με έχουν καλέσει εκεί που βρισκόμασταν, για παράδειγμα, στην οδό τάδε αριθμό νούμερο 5, τώρα με πήγαν στον αριθμό νούμερο 7 και δεν το έχω δηλώσει λοιπόν. Και καταλαβαίνεις στο 7 ο αντίστοιχος, η αντίστοιχη πολυκατοικία θα είναι εκεί. Λεπτομέρεια τώρα, αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι ο φακός να το δει. Αυτό που είπες τώρα, κοίταξε. Τι είπες τώρα, Ημένος, ακριβώς. Είπα για τις διευθύνσεις των ακινήτων. Αναγράφεται η οδός, ο αριθμός, η θέση στην οποία βρίσκεται το γήπεδο. Αναγράφεται ο αρχιδρομικός κώδικας στη διεύθυνση του γήπεδου ή του κτίσματος, ανάλογα. Τι είναι. Αναγράφεται ο νομός. Όλες τις λεπτομέρειες, γιατί αυτά κάποια στιγμή παίζουν ρόλο στη λογική της διασταύρωσης. Ένα λάθος στο τετράγωνο να βάλω. Μπορεί στο επόμενο τράγωνο να είναι άλλη. Ναι, και ξέρεις, θα λες και εσύ ότι μένεις οδός αντικειμενική... 5 και εγώ 5 και είμαστε λοιπόν. Και να έχει αλλάξει αντικειμενική αξία. Πάμε στις δύο τηλεθεατές. Κυρία Πόπη, μας ακούτε τώρα. Ναι, σας ακούω. Σας ακούμε κι εμείς. Ναι, λοιπόν, είμαι συνταξιούχα του ΙΚΑ. Μάλιστα. Ναι, είμαι συνταξιούχα του ΙΚΑ. Ακούτε. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, το ακούσαμε αυτό. Ναι. Είμαι εγώ συνταξιούχα του ΙΚΑ και παίρνω και το σύζυγο μου που έχει πεθάνει από το ΤΕΔΕ. Τώρα. Τώρα τι πήρατε τη σύνταξη. Κλείνω 3 χρόνια τώρα. Μάλιστα. Πήγα στο ΤΕΔΕ και μου είπανε να καταθέσω τα χαρτιά γιατί θα μειωθεί η σύνταξη από του σύζυγου. Και μου είπανε ότι θα πάρω το 30%. Του σύζυγου σας. Ενώ εσείς παίρνετε σύνταξη. Παίρνω εγώ τη δική μου. Ναι, αλλά έπρεπε η δική σας ύστερα από την. Θα μας τα πει και η κυρία Παπαθανασοπούλου, εγώ την έχω κρατήσει την ερώτησή σας. Ο σύζυγος λοιπόν έπαιρνε σύνταξη ΤΕΒΕ, η οποία πήρατε κι εσείς το 50%, αν δεν κάνω λάθος. Το 70% παίρνω. Α, πήρατε το 70%, γιατί είστε λοιπόν προτριετίας, μου είπατε. Ωραία. Άρα λοιπόν το 70% και τώρα θα μειωθεί. Την κρατάμε την ερώτησή σας, γιατί εγώ γνωρίζω ότι θα γίνει και σε εσάς στη δική σας σύνταξη. Μία μείωση θα μας τα πει αναλυτικά η κυρία Παπαθανασοπούλου σε πολύ λίγα λεπτά για να μην ανοίξω. Συγγνώμη. Θα γίνει και στη δική μου μείωση. Θα ακούσετε σε λίγα, θα το πούμε με την κυρία Παπαθανασοπούλου. Εντάξει. Θα παρακολουθήσετε ακριβώς, θα το πούμε για τις συντάξεις, κυρίας, τι και τι πρέπει να προσέξετε. Θα το πούμε για να μην απαντήσω εγώ σε αυτή την ερώτηση τώρα που λείπει η κυρία Παπαθανασοπούλου, θα το ανοίξουμε το θέμα σε λίγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Νίκο, καλησπέρα σας. Παρακαλώ, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Δεν είμαι ούτε μισθωτός ούτε συνταξιούχος. Μπορώ να ανοίξω ακατάσχετο λογαριασμό. Ούτε μισθωτός ούτε συνταξιούχος. Όχι. Ναι, εσείς ανήκετε στην κατηγορία που είναι το ακατάσχετο το 1250 ευρώ. Και δεν μπορείτε να ανοίξετε. Ο ακατάσχετος προστατεύει περισσότερο τους μισθούς ή συντάξεις. Ναι. Επομένως, εσείς δεν έχετε τέτοιο εισόδημα. Ανοίγετε στην κατηγορία την γενική που είναι ως όλους φορολογούμενος το 1250. Να βεβαιωθούμε ότι είναι το 1250 αμέσως, αλλά τόσο πρέπει να είναι. Μάλιστα, κρατάμε την ερώτησή σας. Πάντως είναι άσχημο αυτό, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές. Ούτε δεν θα μπορεί κάποιος να έχει και κάποιο που έχει μια επαγγελματική δραστηριότητα. Δεν μπορεί να. Αν θέλεις να βοηθήσεις και η Σοφία, ανήκει εδώ ο κύριος. Πώς πει το όνομά του. Ο κύριος Νίκος, ναι. Λέει, κύριε Νίκο, καταθέσει σε πιστωτικά ιδρύματα ή ατομικό ή κοινό λογαριασμό ή τοποθετήσει λογαριασμού πληρωμών στα εγκατεστημένα στη χώρα ιδρύματα κλπ. Ηλεκτρονικά είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.250 ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Ανήκεται λοιπόν. Γιατί η άλλη παράγραφος είναι για τους μισθούς που λέγαμε, που έπρεπε να το δηλώσω. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφείου απαιτείται. Α, συγγνώμη. Απαιτείται και εδώ. Πρέπει να έχετε έναν ακατάσχετο λοιπόν, να το έχετε δηλώσει. Απαιτείται η γνωστοποίηση από φυσικό πρόσωπο ενός μοναδιαίου λογαριασμού με υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης. Μάλιστα, έγινε και ηλεκτρονικά πλέον. Να το κάνετε αυτό στην τράπεζά σας. Δεν είναι δύσκολο. Μα έφυγε από την γραμμή. Μάλιστα, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Είναι πολύ μεγάλη για το κομμάτι των κατασχέσεων. Έχουν πολύ μεγάλη αγωνία οι τηλεθεατές. Ναι. Και πώς μπορούν γενικότερα να προστατευτούν. Γι' αυτό και εγώ, Σοφία μου, αυτό το. Και μάλιστα θα το αφήσω γιατί σου χρειάζεται σένα. Είναι επικαιροποιημένο.
όλες αυτές οι νεότερες αυτές, γιατί ξέρεις, όλα τα πράγματα αυτά που κάθε τόσο έρχονται αλλάζουν ή επικαιροποιούνται. Αλλά εγώ μου διέφευγε τώρα ότι πρέπει να και το ποσό αυτό, παρότι δεν είναι μισθωτός, να το. Λοιπόν, γυρίζουμε τώρα στα δικά μας. Είχαμε ξεκινήσει το κομμάτι με τα λάθη του ΕΝΦΕ. Είπαμε λοιπόν ότι παρατηρούμε πάρα πολύ. Είπαμε τώρα για παράδειγμα, δώσαμε ένα παράδειγμα. Μπορεί λοιπόν να μου έχουν αλλάξει, να έχουν κάνει μια αριθμοδότηση εκεί που έμενα στο 5 να πάω στο 7. Πρέπει λοιπόν και αυτό να το δηλώσω. Πρέπει να το δηλώσω. Διότι δεν το ξέρω πάρα πολλές φορές. Μπορεί να έχω μείνει, να υπάρχει ένα λάθος ως προς τον όροφο, για συνήθως, παράδειγμα. Είπες κάτι και όλα αυτά πρέπει καλύτερα να τα παληθεύω. Διαβάζουμε εδώ οι φορολογούμενοι που έχουν ειδοποίηση, γιατί υπάρχει και περίπτωση στο εκαθαριστικό τους για διόρθωση των περιγραφικών στοιχείων των ακινήτων τους. Πέρα από το γεγονός ότι. Δηλαδή, εδώ πολλές φορές γράφει, βοηθάει και η εφαρμογή. Που βλέπει, ο φθαρμοφωνός βλέπει κάποια λάθη και μας λέει ποια φαίνονται. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Εδώ ο γενικός κανόνας είναι αυτός αμέσως από κάτω. Πλέει, οι φορολογούμενοι που διαφωνούν με τα στοιχεία των ακινήτων, όπως αυτά έχουν αναγραφεί στο εκαθαριστικό ένφια, υπάρχουν καθαρίζονται παραδοχές και πρέπει να κάνουν τις ανάλογες ενέργειες. Άρα λοιπόν αυτά τα λάθη τα οποία πρέπει υποχρεωτικά να τα αλλάξουμε και να τα διορθώσουμε έχει να κάνει και το οποίο βέβαια τα βλέπετε και εσείς σε υφοροτεχνική. Ας πω ένα παράδειγμα χοντρό που γίνεται συνηθισμένα και θα τα πει σε επόμενη εκπομπή. Υπάρχει περίπτωση που γράφω λανθασμένα το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο φορολογούμενο εφόσον το έτος γέννης του επικαρποτή για το συγκεκριμένο δικαίωμα είναι κενό. Δηλαδή στήλες, στάδια κλπ. Αν δεν είναι κάτι εδώ, επομένως, σε περίπτωση μη αναγραφής του λανθασμένου ποσοστού, λαμβάνεται ποσοστό συνδιοκτήτης 100%. Mm-hmm. Δηλαδή ένα μικρό λάθος που πολλές φορές, βέβαια, αυτά είναι έργο περισσότερο όσοι έχουν πάρει την εντολή και τα κάνουν οι λογιστές των φορολογουμένων, αλλά σε κάθε περίπτωση και ο λογιστής παίρνει τη συνέντευξη, παίρνει τα στοιχεία, παίρνει τα χαρτιά, παίρνει τα συμβόλαια από τον ιδιοκτήτη. Αλλά τα λάθη, πώς το λένε, οι λεπτομέρειες κρύβονται πάντα, πώς το λέει, ο διάολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Στις λεπτομέρειες. Και αυτό είναι χιλιάδες. Και αυτό που λέω και εγώ πολλές φορές είναι και τα ψηλά γράμματα τα οποία πρέπει βεβαίως να προσέχουμε. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα σας. Γεια σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Βεβαίως. Δεν χρωστάω πουθενά, μόνο στην τράπεζα έχω ένα δάνειο γύρω στις 10.000. Αλλά δίνω τη δόση μου γανικά. Πρέπει να κάνω κι εγώ ακατάσχετο ή να με κηρύξουν παρακόκκινο με ένα τίποτα. Μισό λεπτάκι. Εσείς λοιπόν έχετε ένα δάνειο, το πληρώνετε. Ναι, κανονικά κάθε. Είστε συνεπείς δανειολήπτης λοιπόν. Ναι. Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν καταλαβαίνει τι εισόδημα από αυτό. Είστε συνταξιούχος. Ναι, συνταξιούχος. Κοιτάξτε να δείτε. Καλό είναι. Εμείς αυτό προτείνουμε. Έτσι. Να δηλώσουμε τον λογαριασμό της που μπαίνει η σύνταξή μας, να τον κάνουμε κατάσχετο. Δεν έχουμε να χάσουμε κάτι. Γιατί θα σας πω κάτι, τα δεδομένα της ζωής μας ξαφνικά μπορεί να αλλάξουν. Οπότε καλό είναι λοιπόν να προστατεύουμε τουλάχιστον το ποσό. Να κάνει και η σύζυγός μου. Βεβαίως, αν είναι συνδικαιούχος, εγώ προτείνω να κάνει συνταξιούχος. Όχι, δεν είναι συνδικαιούχος. Πρέπει να κάνουμε και οι δύο. Κοιτάξτε, δεν κάνει τίποτα. Όπως σας κάνει τη φορολογική δήλωση κάποια στιγμή ο λογιστής σας, μπορεί λοιπόν να μπει στο τάξη και να κάνει αυτό το λογαριασμό ακατάσχετο. Δεν είναι κάτι τόσο δύσκολο, γίνεται ανά πάση στιγμή. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Σε λίγα λεπτά θα έρθει και η κυρία Σουζάνα Κλιμεντίδη. Σε πολύ λίγα λεπτά έχουμε κοντά μας και την Ασπασία την Παπαθανασοπούλου για να δούμε και το κομμάτι των δανείων. Θα απαντήσουμε βεβαίως και στην τηλεθεάτρια που κάλεσε και θα εξηγήσουμε για πολλωστή φορά το κομμάτι των συντάξεων χειρίας. Διότι βλέπω ότι αυτή τη στιγμή με όλα αυτά τα οποία και τις εξελίξεις που έχουμε ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς και πότε μειώνει το ποσοστό της δικής μας σύνταξης σε περίπτωση που παίρνουμε τη σύνταξη του σύζυγου ή τη σύζυγου που έχει πεθάνει. Γυρνάμε λοιπόν, Γιώργο μου έλεγες για το κομμάτι τα λάθη του ένφια. Ναι, για παράδειγμα, επίσης, λέμε, γιατί τα παραδείγματα είναι που το θεωρητικό μέρος. Μέσα από τα παραδείγματα. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει συμπληρωθεί η στήλη συνολικής επιφάνειας κτισμάτων που βρίσκονται σε ένα αγροτεμάχιο. Πολλοί έχουν αγροτά εξοχικά κλπ. Σε αγροτεμάχιο. Δεν είναι εντός σχεδίου, αλλά δεν έχει συμπληρωθεί η κατηγορία του ακινήτου.
θεωρείται ότι επί του αγροτομαχείου βρίσκεται κατοικία. Mm-hmm. Δηλαδή, σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία πρόσωψης του αγροτομαχείου ή έχουν συμπληρωθεί λανθασμένα για το συμπληρωματικό φόρο, θεωρείται ότι το γήπεδο έχει πρόσωψη σε εθνική επαρχιακή οδό. Mm-hmm. Δηλαδή, τέτοιες επιπτώσεις. Αλλά αυτά, σε μια επόμενη εκπομπή να τα κάνουμε με τη σειρά ένα προς ένα και να τα δώσουμε παραδείγματα, Σοφία. Αλλά γενικά ξαναβάζουμε στην προσοχή μας ότι πρέπει να κοιτάζουμε αυτά τα σημαντικά. Δηλαδή, θα πω ακόμη ένα παράδειγμα. Σε περίπτωση κατά την οποία το έτος γέννησης επικαρποτή, ναι, έχει συμπληρωθεί με διψήφιο αριθμό. Αυτό θεωρείται ως η ηλικία του επικαρποτή κατά το έτος υπομονής της δήλωσης χείρων ακινήτων. Σε περίπτωση μια αναγραφή σε αναγραφή λανθασμένου έτους γέννησης επικαρποτή, mm-hmm, με εξαίρεση την προηγούμενη περίπτωση, λαμβάνεται το δυσμενέστερο για το φορολογούμενο έτος. Δηλαδή, περιπτώσεις. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι πρέπει να δείξουμε να έχουμε μια μεγάλη προσοχή εκεί που μεγάλη δεν... Ξέρεις πως μας καλέσανε και μας είπανε ως προς τον όροφο, δεν ήξεραν ότι εκεί που ήταν δηλωμένοι έπρεπε να δηλώσουν πρώτο όροφο και βρεθήκανε στο πάνω στο ρετυρέ. Ναι, λοιπόν, μεγάλη προσοχή. Που το είπες. Σε περίπτωση μη συμπλήρωση του αριθμού του ορόφου ή συμπλήρωση του ορόφου ακινήτου ως δρόμο, ναι, για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνει του τελεστή που αντιστοιχεί στον έκτο όροφο. Ακριβώς, είναι αυτό. Κοντά μας σήμερα είναι και η Ασπασία Παπαθανασοπούλου, η εργατολόγος μας. Καλησπέρα, Ασπασία μου. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι ερωτήσεις. Εδώ είμαστε μια ζωντανή εκπομπή. Κάθονται οι καλεσμένες, ξέρετε, πηγαίνω, φέρνουμε την κουβέντα. Πριν από λίγο μας κάλεσε μια κυρία και με αυτό το θέμα θα ξεκινήσω. Η κυρία Πόπη, η οποία παίρνει τη δική της σύνταξη του ΙΚΑ. Εδώ και 3 χρόνια λαμβάνει την σύνταξη του συζύγου, ΤΕΒΕ, και πήρε ειδοποίηση ύστερα από 3 χρόνια ότι θα κοπεί η σύνταξη 30%. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα και μάλιστα της είπα εγώ, από ό,τι γνωρίζω και με όλα αυτά που ενημερώνουμε εδώ από όλους εσάς τους δικηγόρους, ότι και η δική της από τη στιγμή που λαμβάνει σύνταξη θα έχει και εκείνη μία μείωση 25%. Κοίταξε να δεις. Ναι, πάμε να τα εξηγήσουμε εσύ, όμως. Ναι, να τα εξηγήσουμε, ναι, εξηγήσουμε. Γιατί εγώ τα ακούω και τα μαθαίνω κάθε μέρα. Καταρχάς είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε το έτος γεννήσεως της συνταξιού της κυρίας Πόπης. Η κυρία Πόπη, μάλιστα. Εάν είναι πάνω από 65 χρονών, ισχύει ότι θα τις μειώσουν τη σύνταξη λόγω θανάτου κατά ποσοστό 30%. Ναι, είπε ότι έχει αυτό την ενημερώσει. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής βεβαίως. Αν η μείωση μετά τη λήξη της τριετίας θα γίνει στη δική της ή στη σύνταξη λόγω θανάτου. Mm-hmm. Όταν η μία σύνταξη προέρχεται, ας πούμε, από το δημόσιο και η άλλη από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο, υπάρχει δυνατότητα επιλογής. Όταν και οι δύο συντάξεις είναι λόγω θανάτου. Όταν είναι γύρατος και θανάτου, η σύνταξη που μειώνεται είναι η σύνταξη λόγω θανάτου. Και αν μεν η χείρα που παίρνει και εξιδίου δικαιώματος σύνταξη είναι πάνω από 65 χρονών, η μείωση είναι 30%. Αν είναι κάτω από 65 χρονών και παίρνει και δική της σύνταξη ή εργάζεται, για να το πούμε γενικότερα για όλους, η μείωση είναι 50%. Δηλαδή, άρα η σύνταξη λόγω θανάτου. Άρα, επειδή μας ανέφερε το 30%, τώρα είναι άνω των 65. Και αυτό άρα που σας αναφέρουν είναι σωστό. Άρα θα μειωθεί 30% η σύνταξη λόγω θανάτου στη συγκεκριμένη θανάτου περίπτωση. Δεν έχει επιλογή αν είναι. Δεν ξέρουμε αν η μία από τις δύο είναι από το δημόσιο. Είναι η μία από το ΙΚΑ η δικιά της και η άλλη από το ΤΕΒΕ. Άρα όχι, δεν είναι το δημόσιο. Δεν έχει θέμα. Άρα λοιπόν 30%. Έτσι, δεν θα μειωθεί η δική της σύνταξη. Όχι, δεν θα μειωθεί. Λοιπόν, άρα απαντήσαμε και στην κυρία Πόπη. Σωστά έτσι μας είπατε. Σας είπαν λοιπόν 30%. Άρα λοιπόν θα είναι μειωμένη η σύνταξη αυτή που λαμβάνετε. Πάμε τώρα να δούμε, έχουμε πολλά να συζητήσουμε σήμερα. Έχουμε ετοιμάσει και κάρτες για τα πλασματικά έτη. Τι πρέπει να προσέξουν οι ασφαλισμένοι για την εξαγορά των πλασματικών ετών. Θα καλησπερίσω στο σημείο αυτό και τη δικηγόρο μας, την Σουζάνα Δηλημεντίδη. Καλησπέρα, Σουζάνα μου. Καλησπέρα. Πριν από λίγο με κάλεσε ένας τηλεθεατής, το άκουσες που καθόσουν. Ο άνθρωπος έχει μία οφειλή, έχει ένα δάνειο 10.000 ευρώ. Δεν έχει κάνει ακατάσχετο, αλλά εγώ πάντα, επειδή λέω, επειδή αλλάζουν τα δεδομένα της ζωής μας, αυτή τη στιγμή είναι συνεπής δανειολήπτης. Του πρότεινα να κάνει ένα ακατάσχετο λογαριασμό. Σε κάθε περίπτωση, να διευκρινίσουμε το εξής. Ο ακατάσχετος λογαριασμός που δηλώνεται ηλεκτρονικά αφορά κατά βάση τις οφειλές που έχουμε σε εφορία και ασφαλιστικούς φορείς. Mm-hmm. Ωστόσο, υπάρχει και ειδική πρόβλεψη, ειδικά για τις οφειλές
προς τράπεζες και ειδικά όταν μιλάμε για χαμηλοσυνταξιούχους και για τόσο πραγματικά μικρά εισοδήματα πλέον, mm-hmm. υπάρχει δυνατότητα να δηλώσουν στην τράπεζα ότι επιθυμούν ο λογαριασμός αυτός να είναι ακατάσχετος και για απαιτήσεις έναντι τρίτων πλην του δημοσίου ή πέραν του δημοσίου. Επομένως, πολύ ορθά να δηλώσουν ακατάσχετο συγκεκριμένο λογαριασμό, διότι μόνο έτσι θα μπορέσουν να είναι 100% σίγουροι και γιατί μπορεί αύριο να μην έχουν τη δυνατότητα να είναι συνεπείς και στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, άρα σίγουρα προλαμβάνουν μια αρνητική κατάσταση όπως πολύ ωραία είπες. Και δεν έχουν να χάσουν κάτι. Ακριβώς. Στο φινάλε. Και φυσικά και ειδικά και για τα θέματα των δανείων προβλέπεται η δυνατότητα του ακατάσχετου λογαριασμού με άλλη διαδικασία. Θα πάνε στην τράπεζα, στο κατάστημα που τους εξυπηρετεί και θα δηλώσουν το λογαριασμό που επιθυμούν ως ακατάσχετο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέει η κυρία Κλιμεντίδη, βεβαίως. Πάρα πολύ πρακτικά και απλώς είναι ένα επικαιροποιημένο στο εγχειρίδιο μας λέει ότι αυτό πλέον γίνεται, γνωστοποιείται. Αυτόματα. Γνωστοποιείται και ηλεκτρονικά. Ναι, είναι άλλη διαδικασία. Εγώ ηλεκτρονικά όντως γνωστοποιείται αυτόματα σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες που έχουν να κάνουν με το δημόσιο, γιατί είναι συνδεδεμένες οι πλατφόρμες. Mm-hmm. Όμως, σε ό,τι αφορά την τράπεζα, για οφειλές προς την τράπεζα, επειδή έχουμε δει πολλά προβλήματα, πολλά κενά στην ηλεκτρονική δήλωση, η πάγια τακτική που ακολουθείται και από τα πιστωτικά ιδρύματα είναι να δηλώνουν και στην τράπεζα το ακατάσχετο. Το λέμε γιατί ναι, μεν θα πει ο φιλετής το έκανα ηλεκτρονικά. Ακριβώς. Αν όμως δεν έχει περάσει και στην τράπεζα, γιατί δεν υπάρχει αυτόματη σύνδεση με όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, θα ταλαιπωρηθεί ο άνθρωπος μέχρι να αρθεί το ακατάσχετο. Και ξέρετε πόσοι είχαν δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό. Αυτό το λέω. Σουζάνα, νομίζω πάρα πολλές φορές μας είχαν καλέσει και τηλεθεατές, οι οποίοι δεν είχαν όμως, δεν γνωρίζαν ότι έπρεπε αυτό το ακατάσχετο λογαριασμό να το την ηλεκτρονική δήλωση να την προσκομίσουν και στο πιστωτικό ίδρυμα. Μία πρακτική συμβουλή για να απλοποιούμε όσο περισσότερο μπορούμε την καθημερινή. Την καθημερινότητα των αυτών που μας ακούν και των συγκεκριμένων φιλετών είναι αφού κάνουν την ηλεκτρονική δήλωση του ακατάσχετου, mm-hmm. το έγγραφο αυτό που δείχνει, που αποδεικνύει ότι έχει ηλεκτρονικά δηλωθεί, να το προσκομίζουν και στο οικείο πιστωτικό ίδρυμα ώστε να περνάει και στα δικά τους αρχεία και στα δικά τους συστήματα. Να είναι 100% διασφαλισμένη. Γιατί από τη στιγμή που θα γίνει η κατάσχεση, ακόμη και αν σε προγενέστερο χρονικό διάστημα έχει γίνει η δήλωση του ακατάσχετου, άπαξ και γίνει η κατάσχεση για να αρθεί αναδρομικά, δηλαδή να πραγματοποιηθεί η αναδρομική υποχρέωση της τράπεζας, είναι μια διαδικασία που ο μέσος οφειλέτης μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να το κάνει και που μπορεί επίσης να τον γεννήσει με άγχος. Ακριβώς. Πιο εύκολα και πιο πρακτικά το έγγραφο αυτό να το προσκομίζω και στο αρμόδιο πιστωτικό ίδρυμα. Για πολλωστή φορά έχουν έρθει αρκετές ερωτήσεις, μια που συζητάμε για το κομμάτι του ακατάσχετου και βεβαίως το κομμάτι των τραπεζών. Πάρα πολλοί τηλεθεατές λαμβάνουν αναδρομικά συντάξεων. Ναι. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση που έχουν οφειλές. Ναι. Έχουν οφειλές είτε στην εφορία, έχουν οφειλές όμως οφείλουν και σε κάποιο δάνειο. Να πούμε καταρχήν ότι να εξηγήσουμε. Αυτό το αντιμετωπίσαμε ιδίως στις αρχές που ξεκίνησαν οι μεγάλες κατασχέσεις, ο μεγάλος αριθμός κατασχετηρίων από το δημόσιο και πλέον έχει, θα λέγαμε, λυθεί με τον εξής τρόπο. Ό,τι ποσό, βέβαια είναι και πιο αρμόδιο από μένα να το απαντήσουν, αλλά ό,τι ποσό λαμβάνουμε αναδρομικά επιμερίζεται αναμήνα στην ουσία, ανάλογα με το χρονικό διάστημα που αφορά η αναδρομική καταβολή. Και αυτό έγινε διότι ακριβώς βλέπαμε στο προγενέστερο χρονικό διάστημα και το αντιμετωπίσαμε το, θα λέγαμε, κοινωνικά άδικο μέτρο της κατάσχεσης να εφαρμόζεται σε ανθρώπους που ελάμβαναν αναδρομικά σύνταξη που μηνιαίως μπορεί να αντιστοιχούσε σε ποσό πολύ κάτω των 1.250 ευρώ, που είναι το maximum ποσό, όπως γνωρίζουμε, από το οποίο και μέχρι το οποίο μάλλον δεν επιτρέπεται καμία κατάσχεση, καμία δέσμευση. Επομένως, να μην ανησυχούν, υπάρχει τρόπος, γίνεται, λύνεται, αλλά και πάλι θα πρέπει να έχει δηλωθεί ο λογαριασμός ως ακατάσχετος και θα πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι στην διαδικασία της πίστωσης των χρημάτων αυτών στον λογαριασμό τους αναγράφεται ότι είναι από αναδρομικές συντάξιμες αποδοχές. Ούτως ή άλλως προκύπτει αυτόματα, αλλά έχουμε αντιμετωπίσει και περίπτωση που αναγκαστήκαμε να προσκομίσουμε εμείς για λογαριασμό του οφειλέτη το αποδεικτικό των συντάξιμων αποδοχών και της αναδρομικότητας για να διασφαλιστεί από πλευράς της τράπεζας ότι αυτό αφορά τις μηνιαίες καταβολές και το χρονικό διάστημα. Το πρόβλημα είναι σε αυτό που πάρα πολύ τόσο παραστατικά μας το είπε η κυρία Μητρίδη, είναι όταν βρίσκομαι σε μια τέτοια λήψη μιας αναδρομικής και έχω κάνει μια ρύθμιση. Εδώ το πρόβλημα
που. Γιατί πολλές φορές ζητείται φορολογική ενημερότητα να πάω να εισπράξω αυτά τα χρήματα για τα οποία μιλάμε. Φάπαξ, αναδρομικές συντάξεις. Εδώ είναι αμήλικτος η νομοθεσία του ΚΕΔΕ. Εδώ λέει ότι αν έχεις μια ρύθμιση, ας πούμε τη μεγάλη ρύθμιση, ή και την. Ή των 12 δόσεων, ή για παράδειγμα, αν είσαι. Έχετε και λέει, ας πούμε αρχίζουμε τη μεγάλη δόση. Λέει, κοίταξε, αν έχεις πέρα από 12 υπόλοιπες δόσεις, θέλω να μου δώσεις 5 δόσεις τώρα μαζωμένες. Βέβαια, εκεί ο νομοθέτης βάζει την ευχέρεια στον αυτόν και πολλές φορές όμως κανένας δεν το κάνει έφορος. Πρέπει να πας να το ζητήσεις. Παρότι λέει δύναται, δύναται. Άρα λοιπόν πρέπει να του πάρει 5 δόσεις. Mm-hmm. Είναι σοβαρό θέμα αυτό στις περιπτώσεις των ρυθμίσεων. Ανεξάρτητα από το πολύ σωστό, τη σωστή οδηγία για το ακατάσχετο και το λογαριασμό και την κοινοποίηση. Εδώ οι περιπτώσεις λοιπόν που έχουμε ρυθμίσεις. Θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Ιδιαίτερα λοιπόν προσοχή. Να ρωτήσω κάτι. Άλλος εδώ, αν δεν ενεργοποιηθεί το να δοθούν οι 5 δόσεις, αλλιώς θα βγει η φορολογική ενημερότητα με παρακράτηση. Ναι. Άρα θα παρακρατηθεί όλο το ποσό. Ναι. Άρα στην ουσία καταλήγουμε στο ίδιο αποτέλεσμα. Όταν λοιπόν έρθει μια τέτοια που συνήθως δεν παίρνει εύκολα τα χρήματα, βλέπει αμέσως, παντρεύει και μπλοκάρει. Φαίνεται, ότι ναι, ναι. Θα πάρει λοιπόν, θα ζητήσει μάλλον την φορολογική ενημερότητα. Άρα έχει τρεις λόγους η φορολογική ενημερότητα. Ή για εισπράξη χρημάτων, εδώ θα πάλι εισπράξη χρημάτων, ναι, μήνα ναι. Ή δίμηνο, δεν θυμάμαι πόσο είναι, νομίζω είναι σχήδι, δεν έχει σημασία. Εκεί λοιπόν, βλέποντας ο έφορος ότι υπάρχει οφειλή, του λέει ότι εδώ χρωστάς, πρέπει να τα κρατήσω. Και πολλές φορές να είναι και οι 5 δόσεις να μην φτάνουν και να τα πάρει όλα. Ακριβώς. Εκεί βάζει, και το ξανατονίζω, βάζει τη λέξη δύναται. Δηλαδή πρέπει να λαμβάνει υπόψη και μάλιστα σε αυτό το έγγραφο που λέγαμε πρωτήτερα πριν έρθετε, με αφορμή επερώτηση τη Συμβουλή, βάζει πολύ το φίλτρο της δυνατότητας, της ανεργίας που έχει ο άλλος, που τα τόσα, είναι συνταξιούχος και δεν εργαζόταν, δεν έχει άλλα εισοδήματα ή αν έχει μένει σε ενίκη και όλα αυτά, για έτσι να μπορεί ώστε το δύναται ο έφορος να το χρωματίσει κοινωνικά. Απλώς θέλω να σας πω ότι στην πράξη πολλές φορές δεν ενεργοποιείται αυτό. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό που το λέτε τώρα. Για να γίνει γνωστό για τις περιπτώσεις, δεν είναι σε κάποια ρήφη. Πολλές φορές δεν ενημερώνουν. Δεν υπάρχει αντίστοιχη ενημέρωση. Μεγάλη λοιπόν προσοχή και στο κομμάτι λοιπόν, όπως σας είπε η κυρία Κλιμεντίδη, τι πρέπει να κάνετε από τη στιγμή που πάρετε κάποια αναδρομικά. Και από την άλλη όμως, μεγάλη προσοχή όταν είμαστε σε κάποια ρύθμιση. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Θα βάλουμε μία άνω τελεία. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Υπάρχει λύση και θα βρούμε σήμερα με τον Γιώργο τον Χριστόπουλο, την Ασπασία την Παπαθανασοπούλου και τη Σουζάννα την Κλιμεντίδη. Έχουν έρθει πολλές ερωτήσεις στην Ασπασία Παπαθανασοπούλου και με αυτό θα ξεκινήσουμε πριν περάσουμε στην εξαγορά των πλασματικών ετών για τις μητέρες ανηλίκων. Θα αναφέρομαι στα ταμεία για τις παλιές ασφαλισμένες, να δούμε τι γίνεται, γιατί υπάρχει μια σύγχυση στον ΟΑΕ και θα μας τα πεις αναλυτικά. Μάλιστα. Κοίταξε να δεις. Υπάρχει μια σύγχυση, είναι η αλήθεια, η οποία δημιουργήθηκε πρόσφατα. Δεν υπάρχει δυνατότητα παλαιών ασφαλισμένων μητέρων, ανηλίκων τέκνων, δηλαδή οι οποίες είχαν σε κάποιο χρονικό σημείο μέχρι το 10, μέχρι το 11 ή μέχρι το 12 συγκεκριμένο αριθμό ενσύμων και ανήλικο παιδί, δεν έχουν καμία δυνατότητα οι παλιές ασφαλισμένους του ΟΑΕ, του ΕΤΑΑ και άλλων ταμείων, απλά λέμε αυτά επειδή είναι τα μεγαλύτερα, να συνταξιοδοτηθούν ως μητέρες ανηλίκων. Mm-hmm. Αυτό ισχύει για νέες ασφαλισμένες του ΟΑΕ, για παράδειγμα. Ισχύει επίσης για παλιές ασφαλισμένες, οι οποίες έχουν χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συγκεκριμένη θεμελίωση. Αυτό σημαίνει ή ότι υπήρχε ενεργός ασφαλιστικός δεσμός το 10, το 11 ή το 12 με το ΙΚΑ, οπότε και θεμελιώνεται το δικαίωμα, ή στο χρονικό σημείο τελευταίας μέρας ανηλικότητας ότι υπήρχε ο ίδιος ο αντίστοιχος δεσμός. Αυτό ισχύει για τον παλιό τρόπο συνταξιοδότησης και έχει, ας πούμε, γίνει έτσι, έχει επικεντρωθεί γύρω από το θέμα του ασφαλιστικού δεσμού, επειδή υπάρχει εγκύκλιος 68 του 13 που προσδιορίζει, που συγχαίει μάλλον την κατοχήρωση με τον ασφαλιστικό δεσμό. Και από εκεί και πέρα, με τον νέο νόμο, υπάρχει δυνατότητα για συνταξιοδότηση ανεξαρτήτως ασφαλιστικού δεσμού, δεδομένου ότι όλος ο χρόνος πια θεωρείται ενιαία συντάξιμη υπηρεσία.
Άρα, μία μητέρα που δεν θα είχε ενεργό ασφαλιστικό δεσμό, παλιά ασφαλισμένη και θα είχε οίκα, θα μπορούσε να ασκήσει το συγκεκριμένο δικαίωμα, εφόσον βεβαίως έχει 5.500 ένσημα στην ανηλικότητα, ανεξάρτητα του πού συμπληρώνονται αυτά, αν είναι στον ΟΑΕ ή στο ΙΚΑ. Θα μπορούσε λοιπόν με τον καινούριο νόμο να υποβάλει αίτηση και η αίτηση αυτή να γίνει δεκτή, δεδομένου ότι πλέον, ξαναλέω, όλο θεωρείται, όλος ο χρόνος, είτε έχει διανυθεί στον ΟΑΕ είτε στο ΙΚΑ, θεωρείται ενιαία συντάξιμη υπηρεσία. Αντίστοιχη δυνατότητα με τις πρόσφατες διατάξεις δεν υπάρχει για τις μητέρες ανηλίκων παλαιές ασφαλισμένες που δεν έχουν καθόλου χρόνο ασφάλιση στο ΙΚΑ. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε. Ναι, γιατί έχουμε διαβάσει αρκετά δημοσιεύματα και έχουμε μπερδευτεί ναι. με αυτά που διαβάζουμε. Δεν είναι λοιπόν για τις Δεν είναι για τις ασφαλισμένες παλαιές που δεν έχουν όχι. χρόνο ασφάλισης, αν όχι στο ΙΚΑ, σε φορέα που να προέβλεπε τη μητέρα ανηλίκων. Οι παλαιές ασφαλισμένες του ΟΑΕ και του ΕΤΑ δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Τουλάχιστον με βάση ό,τι ισχύει μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα, βέβαια. Μακάρι να υπάρξει αυτή η δυνατότητα και να χορηγηθεί, να υπάρξει τέτοιο δικαίωμα και για τις παλαιές ασφαλισμένες, οι οποίες δεν ενδιαφέρουν σε κάτι άλλο από τις νέες, για τις οποίες προβλέπεται αντίστοιχο δικαίωμα στον ΟΑΕ. Άρα λοιπόν, μια τηλεθεάτρια που μας ρωτάει, καλησπέρα, είμαι ασφαλισμένη στον ΟΑΕ 1991-2011 με ανήλικο παιδί, σχετικά με την πρόσφατη εγκύκλιο για τις μητέρες ανηλίκων. Τι διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσω? Δεν υπάρχει καμία διαδικασία να ακολουθήσει. Είναι λοιπόν παλαιά ασφαλισμένη. Είναι αυτό που μόλις αναφέραμε. Αυτό που μόλις αναφέραμε ακριβώς. Αν δεν έχει καθόλου χρόνο ασφάλιση στο ΙΚΑ πριν, δεν μπορεί να ασκήσει κανένα δικαίωμα. Ακόμα και αν είχε χρόνο ασφάλιση στο ΙΚΑ, επειδή ο ΟΑΕ για να απορρίψει και να διαβιβάσει μια αίτηση πρέπει να έχει ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης, το νωρίτερο που θα μπορούσε η συγκεκριμένη ασφαλισμένη να κάνει αίτηση, εάν, ξαναλέω, είχε χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ, θα ήταν στα 62 της, να απορριφθεί η αίτηση να διαβιβαστεί στο ΙΚΑ και με διατάξεις ΙΚΑ να κριθεί ως μητέρα, σαν ενιαία συντάξιμη υπηρεσία, χωρίς να εξετάζουμε αν κατά το χρόνο ενηλικίωσης του παιδιού υπήρχε δεσμός με το ΙΚΑ ή με άλλο φορέα. Η συγκεκριμένη τηλεθεάτρια δεν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί και δεν υπάρχει καμία διαδικασία να ακολουθήσει αυτή τη στιγμή. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. 990-15-035 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο κύριος Αχιλλέας είναι ο επόμενος τηλεθεατής μας. Καλησπέρα σας. Κύριε Αχιλλέα. Ναι. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Την ερώτηση... καλησπέρα σας. Την ερώτησή σας. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω για τη γυναίκα μου για σύνταξη. Βεβαίως. Το πρώτο αίσθημα ότι είναι πριν το 80. Μάλιστα. Μέχρι το 93 είχε 4.450 αίσθημα. Ναι. Σταμάτησε τη δουλειά και το 13, μετά από 20 χρόνια, μέχρι και σήμερα έχει ΟΑΕ. Πότε παίρνει σύνταξη? Πείτε μου κάτι, έχετε παιδιά? Ναι. Πότε γεννημένα? Δεν είναι για ανήλικα. Πότε είναι γεννημένα? Σήμερα η μία είναι 32 η κοπέλα και η άλλη είναι 34. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο, η σύζυγός σας πόσο χρονών είναι? Είναι το 58 τον Φεβρουάριο γεννημένη, είτε σήμερα ακριβώς είναι 58,5 χρονών. Ωραία. Όχι, άρα... 59,5. Συγγνώμη. 58,5. Είναι γεννημένη το 58. Λοιπόν, άρα η σύζυγό σας έχει τις εξής εκδοχές. Ναι. Εφόσον 1985, το μεγάλο παιδί λοιπόν ενηλικιώθηκε το 2003, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω ακριβώς. Που δεν είχε 5,5. Ωραία. Άρα η σύζυγός σας πρέπει να είναι τουλάχιστον 62 χρονών. Ναι. Να κάνει αίτηση στον ΟΑΕ, ναι, να απορριφθεί η αίτησή της και να διαβιβαστεί στο ΙΚΑ, από το οποίο θα μπορεί, ναι, να πάρει μειωμένη σύνταξη υπό την προϋπόθεση ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχει τουλάχιστον 100 ημέρες ασφάλισης κατέτος. Στον ΟΑΕ ισχύει? Βεβαίως, στον ΟΑΕ. Στον ΟΑΕ έτσι αλλιώς θα έχει 300, δεν θα έχει μόνο 100. Αυτό ισχύει κυρίως, ναι, και το ΙΚΑ. Ναι. Άρα εφόσον συνεχίσει μέχρι τα 61 της περίπου, ναι, θα έχει την ασφάλιση των ανά 100 τουλάχιστον την τελευταία πενταετία και θα μπορεί να πάρει, ναι, μειωμένη με τον τρόπο αυτό. Η άλλη της εκδοχή είναι, έχει 15 χρόνια και άλλα 4 είναι 19, όχι. Η άλλη εκδοχή είναι μόνο να πάρει στα 67
πλήρη σύνταξη με όσο χρόνο ασφάλισης έχει. Εάν σταματήσει σήμερα μπορεί να την πάρει στα 62 μειωμένη. Όχι. Εάν σταματήσει σήμερα θα μπορεί να την πάρει μόνο στα 67 πλήρη. Α, πρέπει να συνεχίσει μέχρι και τα 62 της. Μέχρι και τα 61 τουλάχιστον, ώστε να έχει τουλάχιστον 100 ημέρες ασφάλισης κατ' έτος, την τελευταία πενταετία πριν να κάνει έτσι για σύνταξη. Μάλιστα. Δηλαδή χοντρικά να σας το πω, μέχρι και τον Απρίλιο του έτους που προηγείται από το, στο, του έτους που γίνεται 62, πρέπει να είναι ασφαλισμένη. Μετά μπορεί να διακόψει και να ζητήσει την αίτηση ένα χρόνο μετά περίπου. Μάλιστα. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε και θα δούμε με την κυρία Κλιμεντίδη και τον κύριο Χριστόπουλο τι γίνεται με τις ρυθμίσεις των 120 δόσεων και επίσης τι γίνεται και με τη ρύθμιση των 100 δόσεων και από το 2018 τι πρέπει να προσέξετε. Πριν από αυτό θα συζητήσουμε με την κυρία Κλιμεντίδη. Σήμερα διαβάζαμε δημοσιεύματα εκτός ηλεκτρονικών πληστηριασμών ακίνητα αξίας έως 300.000 ευρώ. Να πούμε ότι μιλάμε για εμπορική αξία. Ακίνητα δηλαδή που έχουν εμπορική αξία ως 300.000 ευρώ. Αυτό φυσικά δεν έχει αποτυπωθεί σε νομικό κείμενο, να γίνει σαφές. Mm-hmm. Αυτό είναι μία πληροφορία που έχουμε, μία πληροφόρηση που έχουμε, ότι οι τράπεζες σε συνομιλίες που έχουν με τους αρμόδιους υπουργούς, υπουργό οικονομικών κ.ο.κ., διαβεβαιώνουν ότι η πρόθεσή τους είναι να αφήσουν εκτός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληστηριασμών, δηλαδή εκτός των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, ακίνητα που έχουν εμπορική αξία ως 300.000 ευρώ. Μάλιστα, προχωρούν περαιτέρω τα δημοσιεύματα και λένε ότι αυτό δεν θα αφορά μόνο πρώτη κατοικία, αλλά θα αφορά ακίνητα γενικά, εξοχικές κατοικίες και ούτω καθεξής. Εγώ θα σας πω το εξής. Δεδομένου ότι η εμπορική αξία πάνω από 300.000 έχουν ελάχιστα ακίνητα. Στη σημερινή εποχή που μιλάμε, το καταλαβαίνουμε. Είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Ζήτημα γεννάται, αν αυτό μπορεί πρακτικά, εγώ δεν αμφισβητώ την πρόθεση των διευθυντών των πιστωτικών ιδρυμάτων να δείξουν μετριοπάθεια στις διαδικασίες των πληστηριασμών. Ξέρουμε όμως όλοι ότι μέχρι και το 2019 τα κόκκινα δάνεια πρέπει να έχουν μειωθεί ραγδαία. Αυτό δεν το παρατηρούμε σήμερα. Τα κόκκινα δάνεια αυξάνονται. Άρα, αν δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι δυστυχώς πληστηριασμοί, απαραίτητοι για να επιτευχθεί αυτό που ζητούν οι. Ο στόχος που θέλουν οι θεσμοί. Ναι, που ζητούν οι μνημονιακοί θεσμοί. Και αν ταυτόχρονα δεν υπάρξουν οριστικές ρυθμίσεις στο θέμα των κόκκινων δανείων, θεωρώ ανέφικτο και μη πρακτικά δυνατόν να γίνει αυτό που τα πιστωτικά ιδρύματα λένε. Θεωρώ πιθανό όμως για το αρχικό χρονικό διάστημα, παραδείγματος χάρη για το πρώτο χρόνο ή για τους πρώτους μήνες, να μείνουν όντως εκτός τα ακίνητα τα οποία έχουν εμπορική αξία άνω των 300.000 ευρώ. Δεν σημαίνει όμως ότι νομικά θα προστατεύονται. Το λέω αυτό γιατί. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένας νόμος ο οποίος να λέει τα ακίνητα που έχουν εμπορική αξία ως 300.000 ευρώ δεν μπορούν να εκπληστηριαστούν, δεν μπορούν δηλαδή να οδηγηθούν σε διαδικασίες πληστηριασμού, για μένα είναι σαν να μην υπάρχει δέσμευση. Γιατί δεν υπάρχει νόμος που το απαγορεύει. Ακριβώς και κάτι το οποίο. Και ναι, μεν στην αρχή προφανώς θα προσπαθήσουν να εξαντλήσουν άλλες λύσεις και άλλες μεθόδους για τα ακίνητα αυτά, όμως όταν το μεγαλύτερο ποσοστό των ακινήτων που έχουν οδηγηθεί σε πληστηριασμό είναι κάτω του ποσού αυτού, της εμπορικής αξίας αυτού, καταλαβαίνουμε ότι γεννάται ζήτημα και γεννάται θέμα. Κυρίες, επίσης, επιτρέψτε μια παρένθεση, ζήτημα γεννάται τι θα γίνει με τα ακίνητα που είναι κάτω από αυτή την εμπορική αξία και έχουν ήδη οριστεί πληστηριασμοί για τα ακίνητα αυτά. Τι θα συμβεί με αυτά. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να προστατευθούν μόνο τα ακίνητα που είναι για ηλεκτρονικό πληστηριασμό από εδώ και πέρα, αλλά να εκπληστηριάζονται ακίνητα που είναι κάτω από το ποσό αυτό και έχουν ήδη οριστεί οι πράξεις πληστηριασμού. Ακριβώς. Γιατί εκεί γεννάται και άλλη κοινωνική αδικία. Γιατί δεν μπορεί να διακρίνεις ποιος από τους δύο που κινδυνεύουν αξίζει περισσότερο ή λιγότερο. Και το ρίζεις από πότε έως πότε, για και παράδειγμα. Και τέλος, οφείλω να πω ότι μέχρι σήμερα έχουμε δει και πληστηριασμούς και πρώτης κατοικίας. Έχουμε δει και πληστηριασμούς μικρών ακινήτων που είναι με εμπορική αξία πραγματικά πολύ χαμηλή. Άρα δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και να πω το εξής. Ότι από τη στιγμή που οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί θα ξεκινήσουν να γίνονται ευρέως και δεν θα υπάρχει νόμος που να θέτει φραγμούς στην διαδικασία των πληστηριασμών και ταυτόχρονα αυξάνονται τα κόκκινα δάνεια, δεν μειώνονται και δεν λύνεται με έναν βασικό σταθερό τρόπο το θέμα των κόκκινων δανείων, θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να μην οδηγηθούμε σε πληστηριασμούς και πρώτων κατοικιών και ακινήτων με χαμηλές εμπορικές αξίες
και γενικά να μην οδηγηθούμε σε κατασχέσεις, πληστηριασμούς με διαδικασίες express. Κυρία Σταυρούλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Να ρωτήσω λίγο για τη σύνταξή μου που παίρνω. Βεβαίως. Είχα καταθέσει πριν 3 χρόνια γιατί τρώγα αναπηρίας τη σύνταξή μου, γιατί η σύνταξή μου από το ΤΕΒΕ. Ναι. Μου δίνανε ένα ένατη και τώρα ήρθε η απόφαση. Ναι. Επειδή είχα όμως κάποια οφειλή στο ΤΕΒΕ, τώρα που μου βγήκε η απόφαση για 500 ευρώ να παίρνω το μήνα, μου τα κρατήσανε όλα, μου δίνει μόνο 30 ευρώ και έχω κάνει ένσταση για να αυξήσουμε τις δόσεις. Γιατί μου είπαν ότι για 30 δόσεις πρέπει να τα πληρώσω και μου κρατάνε όλη τη σύνταξη. Είχατε οφειλή που υπερεύαινε τις 20.000. Ναι, είχα κάνει εγώ διακανονισμό. Εσείς ξεκινήσατε να συνταξιοδοτήσετε το Σεπτέμβριο του 2015, τότε που βγήκε η διάταξη για αυτούς που χρωστάγανε πάνω από 20.000, σωστά? Ναι, ναι, ναι. Δυστυχώς, η πρόβλεψη της διάταξης αυτής... Ναι, να σας ρωτήσω. Έκανα την ένσταση που έκανα, την έκανα για... Επειδή τώρα πέθανε και ο σύζυγος και δεν έχω απαλού, παίρνω μόνο το επίδομα επειδή είμαι νευροπαθής. Δεν σας κατάλαβα, συγγνώμη. Επειδή είμαι νευροπαθής. Ναι. Και έκανα τώρα μία ένσταση στο τέλος, αφού ήρθε η απόφαση, να μου αυξήσουν τις δόσεις. Αντί για 30 που μου είπαν, σε 30 μήνες τα υπόλοιπα, ναι. Αν θα κάνουν περισσότερο, θα γίνει. Εναπόκειται στην καλή θέληση της Επιτροπής. Η διάταξη είναι σαφής. Υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός δόσεων και συμβαίνει το εξής. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που βγήκανε με αυτό το πλαίσιο διατάξεων που ίσχυσαν με περιορισμένο χρονικό διάστημα, έδωσε την προσωρινή σύνταξη, η οποία ήταν 330 ευρώ περίπου, καθαρά. Έπαιρνα 255. Εντάξει. Γιατί μου κρατάγανε κιόλας. Γιατί σας κρατάγανε. Okay. Ναι. Και τώρα, το όλο το ποσό των αναδρομικών που έχει μαζευτεί αυτά τα 2 και κάτι χρόνια, το κρατάνε όλο, έτσι λέει η διάταξη. Ναι. Το κρατάνε όλο και σας δίνουν ό,τι τυχόν προκύψει. Υπάρχει δηλαδή και άνθρωπος που παίρνει 5 ευρώ σύνταξη. Ναι. Κρατάνε με βάση συγκεκριμένο αριθμό δόσεων. Καλά κάνατε και κάνατε την ένσταση. Ελπίζω να επικρατήσει η ανθρώπινη διάσταση του πράγματος, να σεβαστούν τα δεδομένα σας και η Επιτροπή να σας ακούσει και να κάνει ό,τι μπορεί για διεύρυνση των δόσεων. Δεν προβλέπετε στη διάταξη. Θα σας πρότεινα, πέραν της ένστασης, να κάνετε και μία κοινοποίηση, παύλα ερώτημα, στη διοίκηση του ΟΑΕ. Δεν χάνετε κάτι. Είναι τέος ο ΑΕ πια, γιατί έχει ενταχθεί στον ΕΦΤΑ. Μπορείτε να κάνετε και εκεί μια αναφορά του ζητήματός σας και να ζητάτε να διατυπώσουν άποψη για την εξάντληση των ορίων της επιοικίας και να δίνουν κάποια οδηγία προς την Επιτροπή, ας πούμε. Κάντε και αυτή την προσπάθεια, δεν χάνετε κάτι. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ναι, βεβαίως. Ο σύζυγος, εγώ είμαι γεννητής στο 63. Ναι. Και ο σύζυγος πέθανε πέρυσι τον Νοέμβριο, ένα χρόνο τον άλλο μήνα. Τον Νοέμβριο του 16? Ναι. Εγώ θα την πάρω αυτή μου τη σύνταξη. Έχετε παιδιά 18 με 24 να σπουδάζουν? Όχι. Θα την πάρετε για 3 χρόνια και μετά για 3 χρόνια. Πότε γίνεστε 55? 55 γίνομαι το Φλεβάρι. Το Φλεβάρι του 18. Θα την πάρετε για 3 χρόνια και μετά θα σας επαναχορηγηθεί μετά τη συμπλήρωση του 65ου. Του 67ου, συγγνώμη. Θα την πάρετε για 3 χρόνια μέχρι τα 55, θα διακοπεί και μετά στα 67. Στο 67ο, θα ξαναχορηγηθεί στο 67ο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά όταν αυτό θα σταματήσει στα 55, θα την ξαναπάρει στα 67. Δηλαδή, δεν θέλω να σχολιάσω τι θα γίνει αυτό το διάστημα. Δηλαδή. Γυρίζουμε θα μπαίνει στο ψυγείο για 3-4 χρόνια. Έτσι. Θα παγώνουν όλες τις υποχρεώσεις. Για 3-4, 12 θέλετε να πείτε. Από τα 55 μέχρι τα 67. Εντάξει, θα τις διακοπεί τον Φλεβάρι, το 20, το Νοέμβριο του 20 θα είναι τριετία. Που η γυναίκα αυτή θα είναι 56 χρονών, 57 σχεδόν, όχι κλεισμένα. Δηλαδή έχει σχεδόν μια δεκαετία μπροστά της.
Γιώργο, σε λίγους μήνες θα αποχαιρετήσουμε το 2017, θα υποδεχτούμε το 2018. Είμαστε λοιπόν στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Τι πρέπει να προσέξουμε για να μην τη χάσουμε, όσοι έχουν απομείνει βεβαίως. Η καινούργια διάταξη, μάλλον υπάρχει διάταξη, η εφαρμογή της θα είναι από 1η-1η-2018. Mm-hmm. Θα χάνεται η ρύθμιση αν έχεις τρέχουσες οφειλές, πέρα από τη ρύθμιση, έχεις τρέχουσες οφειλές και δεν τις ρυθμίζεις ή δεν τις καταβάλεις, δεν τις εξοφλείς εμπρόθεσμα. Τι σημαίνει αυτό, Σοφία? Να δούμε ένα παράδειγμα. Ένας φορολογούμενος έχει υπακτήσει σε 100 δόσεις και έχει ακόμη αρκετές μπροστά του. Mm-hmm. Στις 31η-1η-2018 έκπνεε η προθεσμία πληρωμής της τελευταίας δόσης. Ξέρουμε όλοι. Ο οφειλέτης εντάσσει αυτή τη δόση στην πάγια ρυθμίση, τη ρυθμίζει δηλαδή στις 31η-1η. Άρα λοιπόν στην περίπτωση αυτή το έκανε πρόθεσμα. Το ερώτημα τώρα είναι αν θα γίνει μια μέρα νωρίτερα ή μετά. Είναι ένα θέμα που το ζητάμε εδώ και καιρό να γίνει και για τις περιπτώσεις που πας νωρίτερα. Το σήμερα δεν μπορεί να γίνει αυτό. Πρέπει να πας στην εφορία. Mm-hmm. Σήμερα ρυθμίζεται ηλεκτρονικά μια οφειλή όταν λήξει. Όταν λήξει πρόθεσμη, ναι. Αν όμως θέλει να την ρυθμίσεις νωρίτερα, πρόσθεμα. Αυτό λοιπόν θα έχει μεγάλο κίνδυνο αν δεν γίνει αυτή η εφαρμογή και από 1η-1η-2018. Άρα λοιπόν, ένα άλλο παράδειγμα τώρα. Έχει υπακτήσει 100 δόσεις και ο ίδιος είναι επιχειρηματίας, άρα έχει ΦΠΑ. Στις 5 Δευτέρου εκπρόθεσμα πληρώνει εκπρόθεσμα το ΦΠΑ που έπρεπε να πληρώσει στις 31 Ιανουαρίου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εδώ, επειδή πλήρωσε μια οφειλή του τρέχουσα, άλλη, όχι τη ρύθμιση, εκπρόθεσμα, έστω και μία μέρα, 5 δηλαδή μέρες εδώ στην προκειμένη περίπτωση το παράδειγμα, πάλι και εδώ χάνει τη ρύθμιση. Άρα λοιπόν, από 1η-1η-2018 πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σχετικά με το θέμα αυτό, γιατί όπως είπαμε, για να διατηρήσει τη ρύθμιση θα πρέπει πρώτα να εξοφλεί ή να ρυθμίζει εμπρόθεσμα. Το εκ με το μη, το κάπα με το μη, μεγάλη προσοχή. Εμπρόθεσμα. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε στο 990-15-035. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και όταν γυρίσουμε, η κυρία Κλιμεντίδη θα μας εξηγήσει τι γίνεται με τις 120 δόσεις. Θα μας πει για τα ασφαλιστικά ταμεία, θα μας πει για την εφορία και βεβαίως τι γίνεται στο κομμάτι του εξοδικαστικού. Σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Εδώ θα βρούμε λύσεις με τους εκλεκτούς καλεσμένους. Σήμερα κοντά μας ο Γιώργος Χριστόπουλος, η Ασπασία Παπαθανασοπούλου και η Σουζάνα η Κλιμεντίδη. Πάμε στην κυρία Κλιμεντίδη τώρα για να δούμε τι γίνεται με τις ρυθμίσεις. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις 120 δόσεις. Ακούμε διάφορα. Πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε οφειλές που έχουμε σε ασφαλιστικά ταμεία μέχρι 20.000. Φορεία και βεβαίως πάμε να δούμε τι γίνεται στα δάνειά μας, Σουζάνα μου. Δυστυχώς δεν έχουμε κάτι θετικό να πούμε. Γιατί? Ενώ ήδη από τον Αύγουστο, από τις 3 Αυγούστου, μαζί με την έναρξη πλέον, την επίσημη έναρξη του εξοδικαστικού μηχανισμού, προβλέπεται ότι μπορούν, στην ουσία, ότι μπορούν όλοι όσοι ενδιαφέρονται, όλοι όσοι έχουν οφειλές, ακόμη και αν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, ακόμη και αν είναι επιχειρηματίες και ούτω καθεξής, με εξαίρεση φυσικά τα φυσικά πρόσωπα για τα οποία ακόμη δεν έχει υπάρξει ρύθμιση, ότι μπορούν λοιπόν να προσφύγουν στη διαδικασία του εξοδικαστικού μηχανισμού και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς δημόσιο και ασφαλιστικούς φορείς, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει εφικτό να ρυθμίσουν πραγματικά εν της πράγμαση τις οφειλές αυτές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ενώ θεωρητικά υπάρχει δυνατότητα να κάνουν εγγραφή στο ηλεκτρονικό σύστημα, να προσκομίσουν τα έγγραφα που θέλουν, για τις επιχειρήσεις μιλώ τώρα, και να ξεκινήσουν τη διαδικασία υπαγωγής στον εξοδικαστικό μηχανισμό, μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει προχωρήσει. Σκεφτείτε ότι έχουν κατατεθεί, έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά περίπου 7.500 αιτήσεις, mm-hmm, και από αυτές έχουν ολοκληρωθεί περίπου 180. Έχουν δε προχωρήσει σε δεύτερο στάδιο περίπου 18. Αν αναλογιστεί κανείς τα νούμερα... Ναι, καταλαβαίνετε τι σημαίνει βεβαίως αυτό. Και θα μου πείτε, γιατί έχουν αργήσει να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες? Αν δείτε κάποιος το τι προβλέπει ο εξοδικαστικός μηχανισμός και το τι απαιτεί, καταρχήν ζητά περίπου 31 έγγραφα. Mm-hmm. Έχει περίπου 4 ή 5 στάδια ανάλογα με τη διαδικασία που ζητά ο φιλέτης να υπαχθεί. Απαιτεί να εξυγχρονίσουν τα συστήματα δημόσιο ασφαλιστικό φορείς τράπεζας, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Άρα, ακόμη κι αν ο φιλέτης προσφύγει στον εξοδικαστικό μηχανισμό,
εγγραφή στο σύστημα, κάνει ηλεκτρονική κατάθεση και υποβολή όλων των απαραίτητων εγγράφων και εγκριθεί αυτό ότι είναι εντάξει, είναι επιλέξιμη η αίτηση και προχωρά, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι παρά τις διαβεβαιώσεις που έχουμε ότι τον μήνα αυτό θα έχουμε στα χέρια μας το νομοσχέδιο το οποίο επιτέλους θα προβλέπει πώς θα γίνεται η ρύθμιση για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ το ακούμε δεν το έχουμε δει. Καταλαβαίνετε γιατί αριθμό ελεύθερων επαγγελματιών μιλάμε, οι οποίοι αναμένουν πραγματικά με αγωνία τη ρύθμιση και ρύθμιση δεν βλέπουν. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους ασφαλιστικούς φορείς, αφορά και το δημόσιο. Επομένως, ενώ ξέρουμε ότι θεωρητικά μπορούμε να ρυθμίσουμε μέχρι 120 δόσεις και να πετύχουμε και ένα κούρεμα προς αυξήσεων που θα ξεπερνά, λένε, το 60% και μπορεί να φτάνει μέχρι 85% ανάλογα με τις προϋποθέσεις, αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί. Άρα έχουμε τη μελλοντική προσδοκία, δεν έχουμε τη δυνατότητα να το πραγματοποιήσουμε. Έχουμε πάντως διαβάσει και δει και ακούσει μάλλον, ας πούμε, από Θανασοπούλου, ότι θα υπάρχει ένα πλαφόν στις εισφορές των επαγγελματιών, καθώς και στη ρύθμιση οφειλών στα ταμεία. Έτσι. Κοίταξε, Σοφία, αυτά που είπε η Σουζάνα, συγγνώμη, είναι πολύ βασικά. Δημιουργούν τρομακτικό μπλοκάρισμα. Βεβαίως, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη μερίδα αυτοαπασχολουμένων και ελευθέρων επαγγελματιών που αυτή τη στιγμή δεν πληρώνουν τις εισφορές τους εν ώψη εκαθάρισης, εν ώψη συμψηφισμού λόγω αλλαγής της βάσης υπολογισμού των εισφορών, δεδομένου ότι οι περισσότεροι είχαν χαμηλότερα και κάποιοι και αρκετά χαμηλότερα εισοδήματα με το φορολογικό έτος 2016. Εν ώψη λοιπόν αυτού υπάρχει κόσμος που δεν πληρώνει, η εισπραξιμότητα έχει πέσει πάρα πολύ και δεν έχει προοπτική να αυξηθεί η εισπραξιμότητα αυτή τη στιγμή, εν ώψη του γεγονότος ότι, όπως ανέφερε πάρα πολύ σωστά και η Σουζάνα, δεν έχουμε δυνατότητα να ρυθμίσουμε. Δηλαδή, θεωρητικά υπάρχει δυνατότητα, πρακτικά κανένας φορέας και κανένας υπάλληλος δεν παραλαμβάνει τις αντίστοιχες αιτήσεις. Ηλεκτρονικά αυτές που έχουν επεξεργαστεί είναι, πόσες είπες, 18? 18 μόνο. Είναι 18. Ολοκληρωθεί. Ναι, πράγμα που σημαίνει ότι όσο παραμένει αυτός σε εκκρεμότητα, η σπραξιμότητα πέφτει. Φυσικά, όποιος δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει εφάπαξ τις παλιές του οφειλές και περιμένει να ρυθμίσει, προφανώς δεν έχει και δυνατότητα να πληρώσει αυτή τη στιγμή τον ΕΦΚΑ. Ακριβώς. Δεν έχει επίσης μπει το 11% στους δικηγόρους και τα λοιπά για τον κλάδο πρόνοιας και για το επικουρικό, πράγμα που σημαίνει ότι εκεί θα θέλει πάρα πολύ δουλειά η εκαθάριση, δηλαδή θα πρέπει να γίνει ο συμψηφισμός για να βγουν οι διαφορές υπέρ του ασφαλισμένου κατά κανόνα λόγω χαμηλότερων εισοδημάτων το 16 για τις εισφορές του δευτέρου εξαμήνου και να γίνει αντίστοιχη εκαθάριση για το πρώτο εξάμηνο. Ταυτόχρονα θα πρέπει να μπουν οι επιπλέον εισφορές, όπως και σε εμάς, για το 11%. Όλα αυτά κρατούν σε χαμηλά επίπεδα την εισπραξιμότητα και προφανώς δεν γίνεται καλύτερη κατάσταση. Και να πούμε το εξής. Ενώ στην πρακτική καθημερινότητα, στην πράξη μάλλον, συγχωρέστε, στην πρακτική εφαρμογή, θα λέγαμε, των πραγμάτων, διαπιστώνουμε μια τεράστια δυσκολία όταν πρόκειται να ρυθμίσει κάποιος τις οφειλές του, παρατηρούμε μια δυσανάλογη ευκολία στο να τον χρεώσουμε με παραπάνω οφειλές, με παραπάνω προσαυξήσεις και ούτω καθεξής. Τι σημαίνει αυτό? Ενώ αναμένει κάποιος να ρυθμίσει τις οφειλές του, χωρίς δική του υπαιτιότητα, διότι δεν φταίει ο οφειλέτης, ο δύσμυρος οφειλέτης, ο οποίος προσπαθεί να ρυθμίσει τις οφειλές του, για το ότι ο αρμόδιος φορέας δεν έχει εξυγχρονίσει τα συστήματα και δεν έχει καταστεί εφικτό να παραλαμβάνει αιτήσεις, οι προσαυξήσεις τρέχουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν φτάνει που έχουμε οφειλέτες που βρίσκονται πραγματικά σε καθεστώς ένδυας, σε απελπιστικές καταστάσεις. Έχουν και ένα ταυτόχρονα, χωρίς να έχουν αυτή την υπαιτιότητα. Διότι υπάρχουν άνθρωποι, να ξέρετε, οι οποίοι δεν μπορούν να χειριστούν και το ηλεκτρονικό σύστημα, που οφείλω να σας πω εγώ από την πρακτική εφαρμογή και έχοντας κάνει τέτοιες αιτήσεις. Είναι εξαιρετικά δύσχρηστο για τον οποιονδήποτε. Εδώ για εμάς που έχουμε γνώση του νόμου, είναι δύσχρηστο. Καταλαβαίνετε, για έναν απλό οφειλέτη, ο οποίος θέλει απλά να καταθέσει την αίτηση, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να απασχολήσει λογιστές και δικηγόρους. Υπάρχουν και αυτοί ανάμεσά μας. Έτσι. Και προσπαθεί μόνος του να βρει μια άκρη. Πάει λοιπόν στους αρμόδιους φορείς, προσπαθεί να υποβάλει μια αίτηση ρύθμισης, αυτή δεν παραλαμβάνεται από κανέναν. Του λένε όλοι αναμένουμε νέα ρύθμιση, νέο σχέδιο κ.ο.κ. Αυτό δεν έρχεται ποτέ.
και ταυτόχρονα η οφειλή του μεγαλώνει συνεχώς. Αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος στην ουσία βυθίζει τον οφειλέτη σε μεγαλύτερη απόγνωση και δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερα βάρη. Και ταυτόχρονα δεν επιτρέπει και στο δημόσιο και στους ασφαλιστικούς φορείς να εισπράξουν έστω με ρύθμιση, αλλά από το τίποτα είναι κάτι και το να εισπράττουν έστω το χι ποσό το οποίο θα είναι ρυθμισμένο. Άρα δημιουργείται, θέλω να καταλήξω, μία κατάσταση χωρίς λύση. Και όσο υπάρχει αυτή, γιατί οφείλω να το αναφέρω και αυτό, γιατί μας το μεταφέρουν πολλοί πελάτες, mm-hmm. στην ουσία ενισχύεται η επιθυμία των οφειλετών να μην ασχοληθούν άλλο με αυτά. Δηλαδή, φτάνουν σε τέτοιο βαθμό απόγνωσης που λένε «Ας μου πάρουν ό,τι έχω και δεν έχω, δεν αντέχω άλλο». Ενώ πρακτικά εμείς ξέρουμε ότι ακόμη και αν τους πάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, πολλές φορές δεν επαρκεί για να υπάρξει απόσβεση της οφειλής και συνεχίζει να οφείλει κάποιος. Και το τονίζω γιατί όσο δεν αντιμετωπίζεται το θέμα των κόκκινων δανείων, το θέμα των οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικούς φορείς, και όταν είναι αντιμετωπιστεί, είναι οριστικά μία βιώσιμη λύση που για μεγάλο χρονικό διάστημα θα διασφαλίζει και τους φορείς, δημόσιο, τράπεζες και το καθεξής, και τον οφειλέτη. Και τον οφειλέτη, βέβαια. Όσο αυτό δεν επιτυγχάνεται, το πρόβλημα θα συνεχίζει να υπάρχει. Ασπασία, τι κάνουμε, μας ρωτάνε οι τηλεθεατές, με τις αιτήσεις αναγνώρισης ετών στο δημόσιο που δεν θέλουμε πια. Κοίταξε να δεις, εφόσον έχουν υποβληθεί αιτήσεις αναγνώρισης χρόνου, πλασματικών χρόνων, οι οποίες δεν επιθυμούμε να διεκπεραιωθούν, πρέπει να υποβληθεί σε συσχετισμό με το πρωτόκολλο της αίτησης που είχε υποβληθεί μια υπεύθυνη δήλωση ότι σας δηλώνω ότι ανακαλώ mm-hmm. την υπαρίθμη πρωτοκόλλου τάδε αίτησή μου για αναγνώριση πλασματικού χρόνου και η αίτηση αυτή να κατατεθεί καν 2029 στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αυτό είναι μια προτινόμενη λύση. Μάλιστα. Ή αν έχει προχωρήσει και έχει χρεωθεί σε κάποιο υπάλληλο, θα πρέπει να έρθουμε σε συνεννόηση με τον υπάλληλο. Βέβαια, οι αιτήσεις αναγνώρισης πλασματικού χρόνου στο δημόσιο πρέπει να πούμε ότι καθυστερούν πάρα πολύ να διεκπαιρεωθούν, γιατί υπάρχει μεγάλος φόρτος βεβαίως και πολύ λιγότεροι υπάλληλοι από όσο χρειάζονται. Πλην όμως βγαίνουν, εκδίδονται δηλαδή αποφάσεις αναγνώρισης, ταυτόχρονα με την αίτηση για συνταξιοδότηση. Όταν κάποιος καταθέσει αίτηση για σύνταξη, συσχετίζεται η αίτηση του αυτή με την αίτηση αναγνώρισης και τότε προχωρά. Άρα έχουμε ένα μεγάλο περιθώριο, αν δεν είναι κοντά η ημερομηνία συνταξιοδότησης, έχουμε ένα μεγάλο περιθώριο για να ζητήσουμε την ανάκληση της, για να μπει στο αρχείο η αίτηση αυτή, για να μην προχωρήσει περαιτέρω. Γιώργο, θα το δείξουμε και την επόμενη εβδομάδα, το έχουμε ετοιμάσει για τους τηλεθεατές, για το επίδομα θέρμανσης, αλλά αυτό που το είδαμε και πριν μπούμε στην εκπομπή, μιλάμε για μείωση. Έχω εδώ ένα, θα το δείξει η Σοφία μου, έχω εδώ ένα πολύ πρακτικό πίνακα. Την επόμενη εβδομάδα θα το κάνουμε στους τηλεθεατές για μια εικόνα. Να θυμίσουμε ότι πέρσι είχαμε 4 ζώνες, θα έχουμε και φέτος. Πέρσι τα περισσότερα λίτρα τα έπαιρνε η αλφα ζώνη που ήταν κρύα επάνω, γρεβενά κλπ. Μπορούσε να πάρει μια οικογένεια 2.500 λίτρα και μπορούσε να φτάσει στην επιδότηση στο μάξιμου 625 ευρώ. Mm-hmm. Και η μικρότερη επιδότηση ήταν 125 ευρώ με 500 λίτρα μάξιμουμ επιδοτούμενα. Αυτό ήταν πέρσι. Mm-hmm. Αυτό άκουγε στο μαγικό νούμερο 110 εκατομμύρια συνολική επιβάρηση για τον προϋπολογισμό. Φέτος αυτό από το μνημόνιο και από τη συμφωνία είναι στο μισό. Άρα αυτή τη στιγμή επεξεργάζονται και την εφαρμογή, γιατί σε λίγες μέρες ανοίγει η περίοδος θέρμανσης, 15 Οκτωβρίου όπως ξέρουμε, θα είναι στο μισό, αλλά εκείνο που αναζητούμε, πρέπει να θυμίσω ότι ήταν 0,25 το λίτρο η επιδότηση, mm-hmm. δηλαδή ενώ η τιμή ήταν πέρσι 0,95 περίπου την αφήσαμε, έπαιρνε σε κάθε λίτρο 0,25. Δηλαδή αυτό που είπαμε προηγουμένως, 625 το μάξιμο. Τώρα, με τους υπολογισμούς που λέμε ότι το μισό της θα είναι 0,25 δια 2, 0,125 λεπτά, δηλαδή ούτε 10 λεπτά. Ήταν 25 λεπτά, τώρα θα είναι 12 λεπτά περίπου το επιδοτούμενο. Και πολλοί λένε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν θα κρατηθεί στα περσινά επίπεδα, θα περάσει κάτι παραπάνω από το ευρώ. Άρα αυτό θα είναι ακόμη δυσβάστακτο για τις οικογένειες και θα δούμε πάλι τα φαινόμενα να αλλάσουν ενεργειακές πηγές, να φτάνουμε σε ξύλα, να φτάνουμε σε άλλα αντικείμενα που είδαμε και τις καιρικές και τις μετεωρολογικές και τα όλα και τα αυτά του να αιωρούνται, αυτά που λέμε ανθυγινά στον ορίζοντα και στο
Αυτά έχουν επιδράσεις. Έχω πει και αύριο, μάλιστα, υπάρχει μια συνάντηση του Ομοσπονδίας Μελισσοπολών, όπου έχω τιμή και να είμαι φορολογικό σύμβουλο, με τον διοικητή της ΑΔΕ, για να τοποθετηθεί αυτό το θέμα ακριβώς, μεταξύ άλλων, να τοποθετηθεί και αυτό το θέμα. Είναι βέβαια το αλαθροπόριο και άλλα αυτά που έχουν σοβαρά προβλήματα γεμίσει από πλευράς επικαιρότητας. Αλλά αυτό το κρίσιμο θέμα είναι κατά πόσον όταν βοηθήσεις και δεν καίνε άλλα πράγματα, υπόψη δε ότι έχουν κατέβει όλα τα βουλγάρικα δάση κάτω, τα βαφτίζουν και πουλάνε τα ξύλα κλπ. Λαφραία και ιστορίες. Αυτά όλα να τα βάλει κανείς σε μια σειρά πραγμάτων. Είναι αυτό που είπε προηγουμένως και η Σουζάνα, ότι αυτή η απραξία, οι ρυθμίσεις κλπ. Ακούει ακριβώς ένα μεγάλο θέμα. Δεν μπορεί το επιχειρήν, να έχει πνιγεί. Είχα εδώ στοιχεία να σας πω τώρα για να φρίξετε, ότι μας δίνει ο ΣΑΣ τα στοιχεία και είμαστε πρωταθλήτρια στην αύξηση των φορολογικών παρών με επίδραση στο ΑΕΠ. Όταν ο μέσος όρος αυξήθηκε 0,3 από το 2000, από το 2007 έως το 2014 και κατά επέκταση μέχρι το 2016, κατά 0,3 στο μέσος όρος σε όλες τις χώρες, εμείς έχουμε αύξηση 4,6 μονάδες στο ΑΕΠ μας, πρωταθλήτρια. Αν λοιπόν βάλουμε αυτό στον παρόμαστή, ο αριθμητής δεν βγαίνει. Άρα λοιπόν πρέπει να τα δούμε, και το λέω και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί να το κατεβάσεις αυτό, γιατί να το πας στο μισό. Και στο τέλος δεν θα υπάρχει, νομίζω, στα επόμενα χρόνια. Ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο έτσι βλέπουμε ότι θα εξαφανιστεί. Έτσι. Σουζάνα, πάρα πολλοί μας καλούν καθημερινά για τις ρυθμίσεις των στεγαστικών δανείων που έχουν. Ακούμε για ιρλανδικό μοντέλο. Πώς θα λειτουργήσει αυτό και γενικότερα πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε το στεγαστικό δάνειό μας. Να πούμε καταρχήν το εξής. Δεν θα έλεγα ότι στην Ελλάδα είναι εύκολο να ακολουθηθεί το ιρλανδικό μοντέλο ή οποιοδήποτε άλλο μοντέλο. Mm-hmm. Το μόνο, και αυτό το λέω λόγω των ιδιαιτερότητων που έχει η ελληνική αγορά, να πούμε ότι η Ελλάδα σε ό,τι αφορά την ιδιοκατοίκηση, και αυτό παίζει ρόλο και θα το αναφέρω στη συνέχεια, είναι από τις χώρες εκείνες που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό. Επομένως, μία τράπεζα, ένα επιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδος, το οποίο βλέπει τον οφειλέτη και σαν έναν μελλοντικό πελάτη, μελλοντικό καταναλωτή, σε ό,τι αφορά τα στεγαστικά δάνεια και την πρώτη κατοικία, είναι εξαιρετικά δύσκολο να προχωρήσει κατευθείαν σε διαδικασίες εξπρες πληστηριασμών, σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης βίαιες. Γι' αυτό και λέμε ότι η τράπεζα, σε ό,τι αφορά την πρώτη κατοικία, έχει υπάρξει σχετικά μετριοπαθής. Δεν λέμε ότι δεν έχουν κάνει διαδικασίες, αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός κόκκινων δανείων που αφορούν στεγαστικά δάνεια και θα μπορούσαν αυτά δυνητικά σε μια άλλη χώρα, σε ένα άλλο ένομο κράτος και ένομο καθεστώς να έχουν οδηγηθεί πιο εύκολα ίσως σε πληστηριασμό, δεν έχει συμβεί. Άρα, ειδικά για τα στεγαστικά μοντέλα, αυτό που θέλω, για τα στεγαστικά δάνεια στις χώρες, αυτό που θέλω να τονίσω είναι το εξής. Καταρχήν, στο στεγαστικό δάνειο υπάρχει μία δέσμευση που δεν υπάρχει στα καταναλωτικά δάνεια και στις πιστωτικές κάρτες. Η δέσμευση αυτή, ο περιορισμός που έχουμε όταν πρόκειται να κάνουμε ρύθμιση σε στεγαστικό δάνειο, είναι η εμπράγματη εξασφάλιση, όπως την αποκαλούμε, mm-hmm, πάνω στο ακίνητο ιδιοκτησίας του οφειλέτη. Δηλαδή, για να πάρω εγώ στεγαστικό δάνειο, έχω βάλει σαν υποθήκη ένα ακίνητο. Ένα που συνήθως είναι η πρώτη μου κατοικία. Mm-hmm. Το στεγαστικό κατά βάση αφορά μια πρώτη κατοικία. Άρα, η τράπεζα δεν μπορεί να κάνει κούρεμα που να είναι κάτω από την αντικειμενική αξία του σπιτιού αυτού με τις παλαιές διατάξεις, με τις τωρινές διατάξεις, με την εμπορική αξία και αρκετά παραπάνω. Δηλαδή, αν ένα κίνητο έχει 100.000 αντικειμενική αξία και το δάνειο είναι 200.000, θα ήταν εύλογο να πούμε ότι μπορεί η τράπεζα να ρυθμίσει ως τις 100.000. Ακριβώς. Αντικειμενική. Με τις τωρινές συνθήκες που μιλάμε για εμπορικές αξίες, πληστηριασμούς εμπορικές αξίες, θα μπορούσαν να είναι 50.000. Όμως, αν η τράπεζα το έπρατε αυτό, αυτόματα θα αποδυνάμωνε τον εαυτό της πάρα πολύ, διότι θα οδηγούσε σε πληστηριασμό ένα ακίνητο, το μοναδικό ακίνητο που της διασφαλίζει ότι αυτός που έχει πάρει στεγαστικό θα πληρώσει και θα καταβάλει. Και ταυτόχρονα θα δημιουργεί μια νέα τρύπα, γιατί αυτός που θα έχανε το ακίνητό του σε πολύ χαμηλή τιμή θα συνέχιζε να οφείλει. Άρα, στα στεγαστικά δάνεια μέχρι στιγμής, όταν μιλάμε για κούρεμα των ληξιπροθέσμων, των υπερημεριών, μάλλον να το πω πιο σωστά, που έχουν το κιστεί και τα οποία, αντί να τα αποδώσει ο οφειλέτης, διαγράφονται. Πολύ δύσκολα θα μιλήσουμε για διαγραφή στο κεφάλαιο. Ακούγεται όμως, και μάλιστα η Τράπεζα Πειραιώς, από τις πληροφορίες που έχω, το έχει ήδη ξεκινήσει,
ότι οι τράπεζες προσπαθούν να εξισορροπήσουν αυτό που σας ανέφερα. Δηλαδή, την χαοτική διαφορά μεταξύ εμπορικής κατοικίας, αντικειμενικής αξίας της κατοικίας και αξίας δανείου, να την εξισορροπήσουν, κάνοντας μια νέα εκτίμηση με δικούς τους μηχανικούς των εμπορικών αξιών των ακινήτων και να εξορθολογήσουν συνεκόλουθα το υπόλοιπο του δανείου στο ποσό αυτό. Αν αυτό πρακτικά εφαρμοστεί, σας λέω, Πειραιώς, ξέρω ότι έχει ήδη ξεκινήσει να στέλνει μηχανικούς, σε συνεννόηση πάντα με τον οφειλέτη, να επανεκτιμούν το ακίνητο. Αν αυτό παγιωθεί και συνεχίσει και σε άλλες τράπεζες, δηλαδή το δούμε σαν πρακτική, σίγουρα θα υπάρξουν σημαντικά κουρέματα και στο κεφάλαιο των στεγαστικών δανείων. Αυτό λοιπόν θα ευνοήσει τους οφειλέτες. Γιατί? Γιατί πλέον θα λαμβάνετε υπόψη ότι έχουν πέσει πάρα πολύ οι τιμές, οι εμπορικές τιμές. Από τη μία που είναι πολύ χαμηλές οι εμπορικές, η αρχική, το ήταν αρχικό δάνειο όμως ήταν πολύ ψηλό και με βάση και η αντικειμενική. Είναι, θα λέγαμε, δυσανάλογη η οφειλή. Επομένως, στα στεγαστικά δάνεια είναι πολύ φιδωλή σε ό,τι αφορά κουρέματα ή διαγραφές, διότι όσο υπάρχει εμπράγματι εξασφάλιση, είναι πάρα πολύ δύσκολο για την τράπεζα να οδηγηθεί σε μεγάλες διαγραφές. Τα ληξιπρόθεσμα όντως διαγράφονται. Οι περιμερίες, το ένα ληξιπρόθεσμα, το ληξιπρόθεσμο ποσό συν η περιμερία που έχει επάνω του. Δηλαδή, έχει πάνω. Η περιμερία, να πούμε, είναι σαν να λέγαμε μία ποινή που χρεώνεται ο οφειλέτης για κάθε μήνα που δεν είναι συνεπής. Αυτή είναι η περιμερία. Αυτά λοιπόν διαγράφονται. Σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο, μέχρι στιγμής δεν έχω δει σημαντικό κούρεμα. Δεν υπάρχει. Αντιθέτως, και οφείλουμε να το πούμε αυτό στους οφειλέτες, καταναλωτικά δάνεια, μικρά επιχειρηματικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες που δεν έχουν πράγματι εξασφάλιση, παρατηρούμε περιπτώσεις με κουρέματα μπορούν να φτάνουν και στο 90% και στο 95% του υπολείπου του δανείου. Ασπασία Παπαθανασοπούλου, πριν κλείσουμε, επειδή το αναφέραμε στους τηλεθεατές μας, να δούμε λίγο τι γίνεται με την εξαγορά των πλασματικών ετών. Βεβαίως. Να πούμε λοιπόν ότι για τις εξαγορές ισχύει ό,τι ίσχυε από τους νόμους 3863 του 10, 3865 του 10 για το δημόσιο και 3896 κτλ. Του 11. Δεν έχει αλλάξει κάτι ως προς τις προϋποθέσεις που μπορεί κάποιος να εξαγοράσει. Έχει αλλάξει βεβαίως το βασικότερο, το οποίο είναι το κόστος. Πλέον το κόστος υπολογίζεται σε ποσοστό 20% των αποδοχών, αν πρόκειται για μισθωτό, του τελευταίου μήνα πριν την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης. Mm-hmm. Αντίστοιχα των εισοδημάτων, αν πρόκειται για αυτοαποσχολούμενο ή ελεύθερο επαγγελματία. Επίσης, αυτό που έχει αλλάξει είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα δούμε πού οδηγούμαστε από αυτό. Είναι το ποσοστό της έκπτωσης. Η έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξης καταβολής. Η έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξης καταβολής με το προγενέστερο καθεστώς ήταν 15% στο συνολικό ποσό. Σήμερα είναι 2% για κάθε αναγνωριζόμενο έτος. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι αυτό το ποσοστό έκπτωσης είναι πάρα πολύ χαμηλό για να καταβάλει κάποιος εφάπαξ τόσο υψηλότερα ποσά, όπως προκύπτουν. Πράγμα που σημαίνει ότι θα οδηγηθεί κάποιος στο να προτιμήσει το να παραμείνει εργαζόμενος και να πάρει ή μία μειωμένη σύνταξη στα 62 του ή να παραμείνει μέχρι τα 67 ή αν δεν παραμείνει πάντως να την πάρει στα 67, παρά να κάνει αναγνώριση πλασματικών ετών, να συμπληρώσει τα 62 τα 40 χρόνια και να μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη. Αυτό είναι μια επιλογή στην οποία εκ των διατάξεων θα δούμε ότι οδηγείται πάρα πολλούς κόσμους, με ό,τι σημαίνει βέβαια αυτό, γιατί μην ξεχνάμε ότι και η αναγνώριση πλασματικών ήταν ένα μεγάλο έσοδο για τα μέχρι τώρα δεδομένα, το οποίο έχει περιοριστεί και έχει πέσει η προτίμηση προς αυτό, λόγω βεβαίως του αυξημένου κόστους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα ήσασταν εδώ κοντά μας. Μια καλή είδηση να προσθέσουμε, κοινότητα Σοφία, προλαβαίνουμε. Έχουμε ένα δευτερόλεπτο. Λύθηκε το θέμα οριστικά της εισφοράς αλληλεγγύης, όπου ο φορολογικός νομοθέτης ήθελε να το βάλει στα τεκμήρια και όχι στο καθαρό φορολογικό εισόδημα. Δηλαδή, μπορούσε να αντιμετωπίσει τα τεκμήρια αν είχες ανάλωση και είχες 15.000, είχες εισόδημα 10. Έβαλες ανάλωση, φορολογιώσαν στα 10. Όμως την εισφορά αλληλεγγύης την έβαλες στα 15. Αυτό λύθηκε και ποιος φώναξε? Το Συμβούλιο της Επικρατείας. Γιώργο Χριστόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ασπασία Παπαθανασοπούλου, Σουζάννα Κλεμεντίδη. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και όλους εσάς. Εσείς μείνετε στο SBC, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια SBC Live με την Ηρώα του. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.